Αγαπητοί λογοδημιώτες και αγαπητές λογοδημιώτισες, καλησπέρα σας και από εμένα, τον Ανδρέα τον Σεραφείμ και την Αλεξάνδρα την Ροζοκόκη, τους δύο οργανωτές της λογοδημίας, ερευνητές του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, του οργανωτικού δηλαδή φορέα της απόψινής τηλεδιάλεξης. Προτού μιλήσουμε για τον τρίτο θεματικό κύκλο της λογοδημίας και καλωσορίσουμε τους δύο προσκεκλημένους ομιλητές από την Κύπρο μας, επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να θυμίσω τι είναι η λογοδημία. Καταρχάς, επιβεβαιώστε μου, σας παρακαλώ, ότι με ακούτε. Βεβαίως. Ωραία. Η λογοδημία, λοιπόν, είναι μια μηνιαία σειρά διαλέξεων, η οποία φιλοδοξεί να αναβιώσει την κουλτούρα λόγου και διαλόγου που είναι συνυφασμένη από αρχαιοτά των χρόνων με την πολιτισμική ταυτότητα, την καλλιτεχνική ιδιοσυστασία και την πνευματική ιδιοπροσωπεία της Αθήνας. Η λογοδημία φιλοξενεί ομιλητές εγνωσμένου κύρους, φιλολόγους και άλλους επιστήμονες, ανθρώπους του πνεύματος, του πολιτισμού και της πολιτικής, οι οποίοι μοιράζονται μαζί μας τις σκέψεις τους σχετικά με την ελληνική λογοτεχνία, την ιστορία και τον πολιτισμό, από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια. Επιπλέον, η λογοδημία προσφέρει τον λόγο στους συμπολίτες μας, ώστε να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις για ό,τι απασχολεί τη φιλολογία, τον πολιτισμό και τη ζωή μας συνολικότερα. Και σε μια εποχή εγκλεισμών και απαγορεύσεων, σε μια εποχή αποξένωσης και γενικότερης κατήφιας, η λογοδημία που φέρνει κοντά τους ανθρώπους ξανά, καταθέτει το δικό της εμβόλιο για αναχέτηση της πανδημίας. Ο τρίτος θεματικός κύκλος διαλέξεων είναι επαιτειακού χαρακτήρα, καθώς αναφέρεται και αφορά στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Οι επιστημονικές πρωτοβουλίες για συζήτηση πτυχών της 200ετηρίδας της Ελληνικής Επανάστασης, πέρα από όλες τις άλλες, επιτρέψτε μου να πω, λίγο πολύ συμβατικές και προβλέψιμες εορταστικές εκδηλώσεις, μας δίνουν μια σημαντική ευκαιρία να σκεφτούμε την κορονίδα αυτή της ιστορίας του έθνους με ουσιαστικό τρόπο. Μπορούμε να δούμε το παρελθόν για να σχεδιάσουμε ασφαλέστερα το παρόν και το μέλλον της συλλογικής, της εθνικής κοινότητας. Θα ήθελα λοιπόν στο πλαίσιο αυτό της ουσιαστικότερης συζήτησης πτυχών του 1821 να ξεκινήσω με μια ιστορία. Ακούστε την και προσπαθήστε να σκεφτείτε ποιος ενδεχομένως να είναι αυτός που μιλάει. Είχα δύο αγάλματα περίφημα, μία γυναίκα και ένα βασιλόπουλο. Ατόφια, φαίνονταν οι φλέβες, τόση εντέλεια είχαν. Όταν χάλασαν τον πόρο, τα είχαν πάρει κάτι στρατιώτες και στάργος θα τα πουλούσαν κάτι Ευρωπαίων. 1000 τάλαρα γύρευαν. Πήρα τους στρατιώτες, τους μίλησα. Αυτά και 10.000 τάλαρα να σας δώσουνε, να μην το καταδεκτείτε να βγουν από την πατρίδα μας. Δι' αυτά πολεμήσαμε. Ξέρει κανείς ή μπορείτε να μαντέψετε ποιος είναι αυτός που μιλάει? Μακρυγιάννης. Ακριβώς. Το γνωστό είναι. Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης και βρίσκουμε την ιστορία αυτή στα απομνημονεύματά του, καθώς και στο δοκίμιο του Γιώργου Σεφέρη, ένας Έλληνας, ο Μακρυγιάννης. Τι μαθαίνουμε από την ιστορία αυτή? Ότι ο υλικός πολιτισμός των προγόνων, το μάρμαρο και η πέτρα στα οποία χαράκτηκαν μορφές μέχρι την τελειότητα, ενώνει σε μία ακατάλητη, αδιάσπαστη, αδιαπραγμάτευτη και αναλύωτη από τον χρόνο συνέχεια όλους τους Έλληνες. Η Επανάσταση του 1821 δεν προέκυψε σε ένα ιστορικό, εθνικό και πολιτισμικό κενό και δεν περιορίζεται στο στενό χρονικό όριο μιας κάποιας εποχής. Είναι συνυφασμένη με ό,τι μας ορίζει ως εθνική κοινότητα. Παραφράζοντας τον πρόλογο του Παλαμά στην ποιητική συλλογή «Τα μάτια της ψυχής μου», θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Επανάσταση συνέβαλε στη μορφοποίηση της εθνικής ταυτότητας, αντλώντας υλικό από το ανεξάντλητον λατομείον του παρελθόντος, όπως μας λέει ο ίδιος ο ποιητής. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος να αισθανόμαστε πραγματικά υπερήφανοι όσοι από εμάς τάξαμε τη ζωή μας στη μελέτη των γραμμάτων της ιστορίας και του πολιτισμού. Η ιστορία την οποία σας διάβασα είναι επίκαιρη για έναν ακόμα λόγο.
γιατί τονίζει το αίτημα της επιστροφής της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς στην κοιτίδα, στο λίκνο, στην οικογένειά της, για να αποκατασταθεί η πολιτισμική συνέχεια και ενότητα. Το αίτημα και η επιθυμία της επιστροφής διαχέονται μέσα από τα ιστορικά λόγια του Μακρυγιάννη στον ποιητικό λόγο και από εκεί σε κάθε πτυχή της διαχρονικής και συγχρονικής ζωής των Ελλήνων. Άλλωστε, φίλες και φίλοι, τα μάρμαρα του Παρθενώνα ζητούν ακόμα την επιστροφή τους. Το κείμενο που σας διάβασα δείχνει επίσης ξεκάθαρα ότι η ιστορία εμφυλοχωρεί στη λογοτεχνία και επηρεάζει καθοριστικά τον πολιτισμό. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις ξεκινάμε τον τρίτο κύκλο της λογοδημίας, ο οποίος φέρει τον γενικό τίτλο «Γνωρίζοντας το 1821. Ιστορία και λογοτεχνία για την Ελληνική Επανάσταση». Φιλοξενούνται δύο διακεκριμένοι ομιλητές από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο κύριος Πέτρος Παπαπολιβίου, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ελληνικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και η κυρία Αφροδίτη Αθανασοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στην συνδιοργανώτρια της λογοδημίας, τη συνάδελφο Αλεξάνδρα Ροζοκόκη, για τη δική της καλησπέρα και θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση του πρώτου εκ των δύο εκλεκτών προσκεκλημένων ομιλητών μας. Αλεξάνδρα. Καλησπέρα και από μένα προς τους αγαπητούς ομιλητές και το αγαπητό κοινό σε Ελλάδα και Κύπρο. Αρκετοί από εμάς εδώ στην Ελλάδα περιμένουμε την άρση των περιοριστικών μέτρων για να επισκεφτούμε και πάλι τη Μεγαλόνισο, την τόσο όμορφη και πλουσιότατη σε ιστορία και πολιτισμό. Θα σας παρουσιάσω τον πρώτο μας ομιλητή. Ο κύριος Πέτρος Παπαπολιβίου είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Κύπριους ιστορικούς. Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1960 και μέχρι την τουρκική εισβολή του 1974 κατοικούσε στη Λάπιθο. Από τον Οκτώβριο του 1974 η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος και διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση στις ιστορικές σπουδές. Από τον Ιανουάριο του 2002 έχει επιστρέψει στην Κύπρο και διδάσκει στο ΕΚΙ Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Από το 2010 μέχρι σήμερα είναι αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις επικεντρώνονται στην ιστορία του κυπριακού ενωτικού κινήματος με έμφαση στην ιστορία του κυπριακού εθελοντισμού, στις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας και στην περίοδο της γερμανικής κατοχής και του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα. Έχει δημοσιεύσει πολλές ιστορικές μελέτες σε επιστημονικά, περιοδικά και συλλογικούς τόμους, είναι ο συγγραφέας των κεφαλαίων της κυπριακής ιστορίας κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας στην ιστορία του νέου ελληνισμού που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα το 2004. Από τις μονογραφίες του που δημοσιεύστηκαν μεταξύ 1996 ως 2018 αναφέρω «Κύπρος και Βαλκανική πόλεμη, συμβολή στην ιστορία του κυπριακού εθελοντισμού», «Ο απόϊχος του Μακεδονικού αγώνα 1904-1908 στην Κύπρο», «Πολεμικά ημερολόγια, επιστολές και ανταποκρίσεις Κυπρίων εθελοντών από την Ήπειρο και τη Μακεδονία το 1912-13. Η συμμετοχή της Κύπρου στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Ξένη κυριαρχία, αντίσταση και επιβίωση στην κατοχική Θεσσαλονίκη. Έκδοση και επιμέλεια μαζί με τον κύριο Γούναρη. Βενιζέλος και Κύπρος μαζί με τον κύριο Καζαμία. Ένας Κύπριος στρατιώτης του Βρετανικού στρατού στην κατοχική Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική το 1941-42. Μαζί με τους Άγγελο Συρίγο και Ευάνθη Χατζηβασιλείου, το Κυπριακό και το Διεθνές Σύστημα 1945-1974, αναζητώντας θέση στον κόσμο. Η Κυπριακή παρουσία στην ένοπλο νύμφη του Θερμαϊκού τα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου. Ο κύριος Παπαπολιβίου είναι μέλος της Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Κυπρίων Εθελοντών. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης
του Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου μεταξύ 2005-2009. Την περίοδο 2007-2010, η Βουλή των Αντιπροσώπων ανέθεσε στους κυρίους Παπαπολιβίου και Καζαμία την ευθύνη της επιστημονικής ομάδας που ανέλαβε τη συγκέντρωση υλικού για το φάκελο της Κύπρου 1967-1974. Απόψε θα μας μιλήσει με θέμα «Πτυχές του 1821 στην Κύπρο» από την Ιουλιανή Οδύνη στις πρώτες εφήμερες μεγάλες προσδοκίες. Κύριε Παπαπολιβίου, ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους οργανωτές της σειράς των διαλέξεων Λογοδημία, την κυρία Ροζοκόκη και τον κύριο Σεραφείμ και το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών για την τιμητική τους πρόσκληση να είμαι απόψε μαζί σας ως ομιλητής. Στη συμμετοχή της Κύπρου στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 είναι αφιερωμένη η απόψινή μου παρουσίαση που θα κινηθεί στο επόμενο ημίωρο, όσο υπολογίζω να διαρκέσει, στους άξονες που δηλώθηκαν στην περίληψη. Η Οθωμανική υποδούλωση της Κύπρου το 1570-71, έναν αιώνα και περισσότερο μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, οδήγησε σε μια παρατεταμένη οπισθοδρόμηση και οικονομική και κοινωνική παρακμή του νησιού, που επηρέασε καθοριστικά και την πνευματική παραγωγή και την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Κύρια τομή στην πνευματική δραστηριότητα της κυπριακής λογιοσύνης της Διασποράς και την εκδοτική παραγωγή της περίοδου της Τουρκοκρατίας, με σημαντικές επιδράσεις στα ελληνικά γράμματα της Κύπρου, τόσο άμεσες όσο και μακροπρόθεσμες, ήταν η έκδοση το 1788 στη Βενετία της Ιστορίας Χρονολογικής της Νήσου Κύπρου του Αρχιμανδρίτη Κυπριανού από το Κυλάνι της Λεμεσού. Μερικές δεκαετίες αργότερα, τα δραματικά γεγονότα και οι μαζικές εκτελέσεις του 1821 στην Κύπρο επιβεβαιώνουν, εκτός των άλλων, ότι η μεγαλώνισο στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, ή μάλλον και στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, είχε διατηρήσει αναλύωτο τον ελληνικό της χαρακτήρα. Ο μαρτυρικός θάνατος στο Βελιγράδι το 1798 του συνεργάτη του Ρίγα Βελενστιλή, Ιωάννη Καραντζά, από τη Λευκωσία, αποτελεί μια πρώτη εισφορά του νησιού μας στους κοινούς αγώνες του νεότερου ελληνισμού για την ελευθερία. Η Κύπρος δεν ανήκε στις χώρες όπου προγραμματιζόταν εξέγερση την άνοιξη του 1821. Οι επιτελείς της Φιλικής Εταιρείας υπολόγιζαν μόνο σε οικονομική βοήθεια της Κύπρου, αναγνωρίζοντας ότι οι γεωγραφικές συνθήκες καθιστούσαν αποτυχημένη εκ των προτέρων κάθε προσπάθεια για ένοπλη δράση. Η υπαινιγμή στο σχέδιο γενικών της Φιλικής Εταιρείας τον Οκτώβριο του 1820 για τους κινδύνους των Κυπρίων είναι ξεκάθαρη. Διαβάζω. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Κυπριανός υπεσχέθη να συνεισφέρει χρήματα ή τροφάς όσας δυνηθεί και να βοηθήσει αναλόγως τη φήμη της νήσου εκείνης, την οποία έχουσε το προνόμιο οι Κύπροι να διοικούν αυτοί σχεδόν τόσου τους χρόνους, αλλά και να σκεφτεί πώς να διαφυλάξει το ποιμνιόν του από τους κατοίκους εκεί εχθρούς. Όπως αποδεικνύεται από το παραπάνω κείμενο, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός είχε υποσχεθεί ενίσχυση για τους σκοπούς της εταιρείας, δηλαδή την εξέγερση, και δεν αποκλείεται, εάν εφαρμόστηκαν όσα καταγράφονται, να είχε ενημερωθεί κιόλας για την έναρξη της Επανάστασης. Για να γίνει αντιληπτή η σημασία που απέδιδαν οι φιλικοί στην Κύπρο, αλλά και ο σημαντικός ειδικός ρόλος του Κυπριανού, αρκεί να αναφερθεί ότι ήταν το μόνο νησί η Κύπρος που αναφερόταν ονομαστικά με συγκεκριμένη δράση στο γενικό σχέδιο. Για την Κρήτη υπήρχε επίσης αναφορά, αλλά έλεγε θα μιλήσουμε σε μελλοντικό στάδιο. Ο Κυπριανός, αλλά και άλλοι εκκλησιαστικοί παράγοντες και πρόκριτοι,
είχαν διαβεβαιώσει τους αποστόλους της Φιλικής για την προσφορά οικονομικής βοήθειας στο επαναστατικό κίνημα. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, από το Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης έστειλε στον Κυπριανό το συστηματικό μήνυμα ότι η έναρξη του σχολείου της Πελοποννήσου εγγίζει, διαβιβάζοντας την παράκληση, όπως ο Κύπριος Πρωθιεράρχης, εν βάση τόσων της μακαριότητός του τας συνεισφοράς, όσων και των λοιπών αυτού ομογενών, είτε χρηματικάς, είτε είναι ζωοτροφίας, προς τον εν παλαιά πάτρα της Πελοποννήσου, κύριον Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο. Ενώ όμως έχει σωθεί και δημοσιευθεί το έγγραφο με την ανάθεση της σχετικής αποστολής στον Αντώνιο Πελοπίδα, όπως και η συνοδευτική επιστολή του Υψηλάντη προς τον Κυπριανό της 8ης Οκτωβρίου του 1820, δεν μπορεί να υποστηριχθεί με απόλυτη βεβαιότητα, λόγω έλλειψης τεκμηρίων, ότι ο Φιλικός Απόστολος ή Απόστολοι, αν ήταν πολλοί, αφήχθηκαν και πότε στο νησί για παραλαβή των κυπριακών συνδρομών. Σίγουρα πάντως, η επιστολή του Υψηλάντη υποδεικνύει ότι ο Κυπριανός υποσχέθηκε συνεισφορά στη Φιλική Εταιρεία, ενώ η τοπική παράδοση φέρει τους φιλικούς που επισκέπτονταν το νησί να φιλοξενούνται στην ελληνική σχολή της πρωτεύουσας, το σημερινό Παγκύπριο Γυμνάσιο, απέναντι ακριβώς από την Αρχιεπισκοπή και τον Καθεδρικό Ναό της πόλης, τον Άγιο Ιωάννη. Με αυτή την παράδοση συνδέεται και η κρύπτη των φιλικών κάτω από το Παγκύπριο Γυμνάσιο που σώζεται μέχρι τις μέρες μας. Ποιοι και πόσοι Κύπροι είχαν μοιηθεί στη Φιλική Εταιρεία, επίσης δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε με απόλυτη βεβαιότητα, καθώς οι βιβλιογραφικές πηγές είναι είτε ασαφείς είτε ατεκμηρίωτες. Από τα επιβεβαιωμένα μέλη, πιο σημαντικό θεωρώ τον δάσκαλο Χαράλαμπο Μάλι, που μοιήθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1819 στην Κωνσταντινούπολη, από τον Γρηγόριο Δικαίο, τον κατοπινό Παπαφλέσσα, τον οποίον και ακολούθησε στα τέλη του 1820 στην Πελοπόννησο, ζώντας από πολύ κοντά τους καθοριστικούς μήνες πριν από τον εθνικό ξεσηκωμό. Ο Μάλις, κατά την άποψή μου, ίσως ο πιο σημαντικός Κύπριος αγωνιστής του 1921, ανέλαβε ευθύς αμέσως μετά την πρώτη Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο, καθήκοντα Γενικού Γραμματέου, ήταν ο πρώτος στο Μινιστέριο της Θρησκείας, περίπου δηλαδή στο Υπουργείο της Παιδείας και των Εκκλησιαστικών, και λίγες εβδομάδες αργότερα και στο Γραμματέας του Μινιστερίου του Υπουργείου του Δικαίου. Περίπου έμεινε 2 χρόνια έχοντας αυτά τα καθήκοντα, ήταν σπουδαία μορφή, παραγνωρισμένο σήμερα, και μάλιστα στα αρχεία της Ακαδημίας Αθηνών έχει διασωθεί και λαογραφικό του υλικό, έχει εκδοθεί πριν από αρκετά χρόνια. Η οικονομική συμπαράσταση των Ελλήνων Κυπρίων στην Φιλική Εταιρεία και κατόπιν προς τους επαναστάτες στην Μητροπολιτική Ελλάδα και γενικότερα το κεφάλαιο των υλικών συνδρομών θεωρούμε ότι συνδέεται άμεσα και με την θρυλούμενη και στηριζόμενη σε ισχυρή παράδοση επίσκεψη του Κωνσταντίνου Κανάρη στο νησί μας κατά την επιστροφή του από τα Αιγυπτιακά παράλια. Σύμφωνα με την πιο γνωστή εκδοχή που επικρατεί στην Κύπρο, το πλοίο του ελιμενίστηκε στον Άγιο Σέργιο, κοντά στην Αμόχωστο, και ακολούθως τον όρμο της Ασπρόβρησης στις ακτές της Λαμπίθου. Ο πρώτος που κάνει λόγο για την άφιξη του Κωνσταντίνου Κανάρη το 1821 στην Κύπρο, τον Ιούνιο, είναι ο Γεώργιος Κυπιάδης, στα απομνημονεύματά του που εκδόθηκαν το 1888, ένα βιβλίο που παρά τις κραυγαλαίες αδυναμίες του αποτελεί τη σημαντικότερη έκδοση για τα γεγονότα του καλοκαιριού του 1921 στο νησί μας, αφού καταγράφει την ζώσα τότε ιστορική παράδοση. Ο Κυπιάδης τοποθετεί την επίσκεψη του Ατρομήτου στο Λοκαύτου περί τα μέσα, περί την 19η Ιουνίου του 1821, δίνει και συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο κατοπινός πυρπολιτής του τουρκικού στόλου στοιχείο την επόμενη χρονιά φέρεται να πήρε μαζί του από την Κύπρο άνδρες, χρήματα και εφόδια. Σε ένα άλλο επίπεδο, η Κύπρος της προεπαναστατικής περίοδου χαρακτηρίζεται από πνευματική άνθηση
πρωτοφανή για τα δεδομένα του τόπου, που εν πολλής οφείλεται στην Αρχιεπισκοπία του Κυπριανού, του απαχωνιστέντος την 9η Ιουλίου του 1821. Μεγάλος σταθμός στη ζωή του Κυπριανού ήταν η μετάβασή του στη Μορδοβλαχία και η παραμονή του εκεί για μια περίπου 20 ετία, στο διάστημα 1783 με 1802. Εκεί χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί όμως από αρχαιακά τεκμήρια, παρακολούθησε στην Ακαδημία του Ιασίου διάφορα μαθήματα της θύραθεν παιδείας, εκτελώντας παράλληλα και καθήκοντα ιερέως και πνευματικού στην αυλή του ηγεμόνα και προστάτη του Μιχαήλ Σούτσου. Επιστρέφοντας στην Κύπρο το 1802, ο Κυπριανός καθιερώθηκε στα εκκλησιαστικά και πολιτικά πράγματα του τόπου. Την άνοιξη του 1810, ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος και ο Ανιψιός του Κητίου Χρύσανθος εξορίστηκαν στην Εύβοια, όπου λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 1810, ο προκαθήμενος της Κυπριακής Εκκλησίας απεβίωσε. Αντικαταστάτης του ανέλαβε ο Κυπριανός, εκλέχθηκε ο Κυπριανός, τον Οκτώβριο του 1810. Μία από τις πρώτες ενέργειες του νέου Αρχιεπισκόπου ήταν η ίδρυση της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας. Η ιδρυτική πράξη της σχολής, την πρωτοχρονιά του 1812, συγκαταλέγεται στις σπουδαιότερες γραπτές πηγές του νεοελληνικού διαφωτισμού στην Κύπρο. Στο βαρισίμαντο αυτό κείμενο, ανάμεσα σε άλλα, ο Κυπριανός εξηγεί τη σημασία της αγάπης και του χρέους για την υπεράσπιση της πίστης και της πατρίδας. Διαβάζω. «Θνής και υπερπίστεως και μάχου υπερπατρίδος», είπε ένας των 7 της Ελλάδος σοφών, «καθότι οι υπερπίστεως και πατρίδος αγωνιζόμενοι και υπό Θεού στεφανούνται και παρά τις ανθρώπεις εγκομιάζονται». Στο ίδιο κείμενο, ο ίδιος ο Κυπριανός εγκομιάζει τα ελληνικά μαθήματα, τα οποία κατά αυτόν είναι το μόνον μέσον όπου στολίζουσι τον ανθρώπινο νουν και όπου αποκαταστήνουσι τον άνθρωπον άξιον το όντι άνθρωπον, ώστε, συμπληρώνει, οι παιδες της πολιτείας να μορφώνονται και να γίνονται άνδρες θεοσεβείς, φρόνιμοι, πολιτικοί, χριστοήθεις, δίκαιοι, φιλοπάτριδες, φιλέμποροι, όπου να μπορούσει να προσπορίζονται τα συστατικά της ζωής αυτών με τρόπους δικαιοσύνης. Ο Κυπριανός ενίσχυσε οικονομικά το 1819 και μια δεύτερη ελληνική σχολή, την Ελληνική Σχολή Λεμεσού, η οποία απέβει το πιο σημαντικό εκπαιδευτήριο που εμφανίστηκε κατά τις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης στην Κύπρο και επιβεβαιώνει την πνευματική άνοιξη που σημειώθηκε εκείνη την εποχή στο νησί. Με τις ευλογίες του Κυπριανού, σχολάρχης Λεμεσού, ορίστηκε ο Δημήτριος Θεμιστοκλής, φιλέλλην και φιλόπατρης, κατά τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, ένας από τους πιο μορφωμένους Κυπρίους, με σπουδές στη Σχολή των Κιδωνιών και το Φιλολογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης, όπου δίδαξε κιόλας τα μαθηματικά, μετά καρποφορίας και ζήλου πολλού, μέχρι το κλείσιμο του γυμνασίου το καλοκαίρι του 1819. Μια από τις άμεσες συνέπειες της έλευσης του Δημητρίου Θεμιστοκλέου στη Λεμεσό και της ίδρυσης της Ελληνικής Σχολής ήταν η εγγραφή στην ίδια πόλη 10 συνδρομητών στο περιοδικό Ερμής Ολόγιος, στο κορυφαίο προεπαναστατικό περιοδικό, κύριο έντυπο του νεοελληνικού διαφωτισμού. Είναι ένας αριθμός συνδρομών σε κυπριακή πόλη, σε ελληνικό φιλολογικό περιοδικό, που φοβάμαι θα ζήλευαν πολλά σύγχρονα έντυπα και σήμερα. Εκτός από τις δύο ελληνικές σχολές, στα 11 χρόνια της Αρχιεπισκοπίας του Κυπριανού, σπούδασαν στις Κηδονίες και στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη σημαντικές μορφές της κυπριακής λογιοσύνης, όπως ο Σαμουήλ, ο κατόπιν Μεσημβρίας, διευθυντής για χρόνια της Ακαδημίας του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, ο Ιλαρίων Πασχαλίδης, κατόπιν αρχιμαντρίτης του Άμστερνταμ, ο προαναφερθής Δημήτριος Θεμιστοκλής και ο επίσης σημαντικός λόγιος στο Άγιον Όρος κατόπιν, Ιωαννίκιος Βατοπεδινός. Δυστυχώς,
Η ελπιδοφόρα κυπριακή εκπαιδευτική ανθοφορία διακόπηκε απότομα τον Ιούλιο του 1821. Είμαστε σίγουροι ότι όλοι αυτοί οι σπουδαστές συνδέονται είτε άμεσα με τον Κυπριανό, με κάποια υποτροφία, με κάποια στήριξη, είτε απλώς εκμεταλλεύτηκαν τη λειτουργία της ελληνικής σχολής στη Λευκοσία από το 1812. Το κύριο γεγονός του Κυπριακού 1821 είναι σαφέστατα οι Ιουλιανές φαγές. Αυτό που οι προγονείς μας μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή 80-90 χρόνια μετά, αποκαλούσαν ως ο καιρός της καταδρομής του μεγάλου κακού. Η βασική ελληνική βιβλιογραφία και οι περισσότερες μαρτυρίες βιβλιογραφικές της εποχής, είτε από περιηγητικά κείμενα είτε από προξενικά έγγραφα, θεωρούν ότι την κύρια ευθύνη για το όργιο δολοφονιών είχαν η απληστία και η φιλοχρηματία του Τούρκου διοικητή, του Μουσελίμι Μουχασίλη Κουτσούκ Μεχμέτ, ότι δηλαδή αποσκοπούσε στη διαρπαγή και καταλαιλάτιση των ελληνικών περιουσιών και στην εκμετάλλευση της ευκαιρίας που του παρουσιάστηκε, ώστε να απαλλαγεί από τον Κυπριανό ηγετική προσωπικότητα στην τουρκοκρατούμενη Μεγαλόνησο, λόγω, θυμίζω, και του αυτοκεφάλου της Κυπριακής Εκκλησίας, ενός μοναδικού φαινομένου στον ελληνικό χώρο. Ο Κουτσούκ Μεχμέτ είχε αναλάβει τη διοίκηση της Κύπρου μόλις το Σεπτέμβριο του 1820 και διατηρήθηκε σε αυτό το αξίωμα μέχρι το 1822, όταν ανακλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ανέλαβε τη διοίκηση της αστυνομίας της πόλης. Ξένοι περιηγητές, αλλά και οι πρόξενοι της Λάρνακας, τον περιγράφουν ως ένα βάναυσο αγριάνθρωπο, το στολίζουν με διάφορα αρνητικά χαρακτηριστικά, που, διαβάζω, δεν διέθετε την ευγένεια και τους τρόπους που χαρακτήριζαν συνήθως τους υψηλόβαθμους Οθωμανούς υπαλλήλους. Πρέπει να θυμίσουμε, βέβαια, ελαφρύνοντας κάπως το βάρος από τις κατακρίσεις απέναντι στον Κουτσούκ Μεχμέτ, ότι οι Ιουλιανές φαγές στην Κύπρο ακολούθησαν ακριβώς και απαράλλαχτα την άγρια πρακτική που εγκαινίασε το σχοινί του Πατριάρχη τον Απρίλιο του 1821 στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν μια μορφή, δηλαδή, τιμωρίας των άπιστων ραγιάδων από τον Σουλτάνο και τις Οθωμανικές Αρχές για τις επαναστάσεις στην Μορδοβλαχία και στην Πελοπόννησο, αλλά και την πρώτη δράση του ναυτικού των επαναστατών και τις εξεγέρσεις στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Μέχρι τον Ιούλιο του 1821, ανάλογες φαγές εις βάρος του ελληνικού πληθυσμού, του ελληνικού χριστιανικού πληθυσμού, και μάλιστα αδιακρίτως, είχαν γίνει εκτός από την Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη, τον Μάιο, τη Σμύρνη, τις Κιδονίες, τη Νέα Έφεσο, κατά συγκυρία την ίδια ακριβώς μέρα, 9 Ιουλίου του 21, την Κο και τις τρεις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, αλλά και αλλού. Στην Κύπρο, γύρω στις 20 Απριλίου του 1821, ένα μόλις μήνα μετά την επαναστατική ανάφλεξη στην Πελοπόννησο, έφτασε το σουλτανικό διάταγμα που όριζε τον γενικό αφοπλισμό των χριστιανών κατοίκων, γραμμένο, οφείλουμε να τονίσουμε, με αρκετή συγκατάβαση προς τους Κυπρίους, καθώς αναγνώριζε ότι δεν είχαν δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα εναντίον της Οθωμανικής κυβέρνησης. Προς επίρρωση της σουλτανικής διαταγής, του βασιλικού ορισμού όπως τον έγραφε, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός εξέδωσε δύο εγκυκλίους προς το ποιμνιό του. Οι κατευναστικές και καθησυχαστικές αρχιεπισκοπικές εγκύκλοι, μία τον Απρίλιο και μία τον Μάιο, δεν είχαν καμιά σχέση με την οξύτητα του προηγηθέντος πατριαρχικού αφορισμού εναντίον των Αλέξανδρου Υψηλάντη και Μιχαήλ Σούτσου. Ο Κυπριανός καλούσε τους κατοίκους της εκκλησιαστικής του περιφέρειας, της Αρχιεπισκοπής, να παραμείνουν ήρεμοι και νομιμόφρονες. Ουσιαστικά, να μην δώσουν κανένα δικαίωμα εναντίον τους, ακόμη και να προσέχουν τον ντύσιμό τους και τη συμπεριφορά τους. Διαβάζω. Προσέξτε τα σαρίκια σας, τα ζωνάρια σας, τα γεμινιά σας μαύρα, διότι τι αυτή είναι η προσταγή του Αγά Εφέντη μας. Και όποιος ευρεθεί με εξωτερικό φόρεμα, θέλει παιδευτεί σκληρός. Όμως ήδη, στις αρχές Μαΐου του 1821,
Το κλίμα ανησυχίας και ανασφάλειας είχε επιβαρυνθεί σημαντικά στον ελληνικό πληθυσμό της Κύπρου, αλλά και στους Ευρωπαίους υπηκόους και εμπόρους της Λάρνακας, από την άφηξη 4.000 στρατιωτών από την Παλαιστίνη. Η άφηξη ενός τόσο μεγάλου στρατιωτικού σώματος, που είχε καλέσει ο Τούρκος διοικητής, σε ένα αραιοκατοικημένο νησί, που ο πληθυσμός του δεν ξεπερνούσε τις 100.000 ψυχές, ο χριστιανικός πληθυσμός υπολογίζεται να ήταν και τότε γύρω στα 4/5 του συνολικού, δημιούργησε πλήθος προβλημάτων και πάνω απ' όλα έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των υποδούλων. Οι στρατιώτες που μετέφερε εσπευμένα στην Κύπρο η Οθωμανική Αυτοκρατορία ανήκαν, σύμφωνα με τη ξένη βιβλιογραφία, σε συμμορίες Αράβων και Βεδουίνων από τα όρη του Αντιλιβάνου απέναντι από το νησί και ληστών από την περιοχή της Ανσάριας, είναι μεταξύ Τύρου και Σιδώνας. Μέχρι την 9 Ιουλίου μεσολάβησαν σημαντικά γεγονότα, πέρα από τις βιαιότητες των μετακληθέντων στρατιωτών, τα οποία όμως παραμένουν ασαφή ως προς τις ακριβείς τους λεπτομέρειες. Το πιο κρίσιμο ήταν η αποστολή του καταλόγου των προγραφέντων και το πόσοι ήταν εγγεγραμμένοι σε αυτόν από τον Τούρκο διοικητή στην Υψηλή Πύλη, τον οποίο ζητεί του η θανάτωση ως συνεννοηθέντων προς εξέγερση μετά των επαναστατησάν των Ελλήνων. Ένα ζήτημα είναι, όπως είπα, ο αριθμός των προγραφέντων, καθώς ο Ιωάννης Φιλίμων από το 1860 υποστήριξε ότι ανέρχοντας σε 468 πρόσωπα, αριθμός που φαίνεται να είναι υπερβολικός, ίσως διπλάσιος από τον πραγματικό, ίσως και κάτι παραπάνω. Παραλαμβάνω, αυτοί είναι οι προγραφέντες ασχέτως με τους υπόλοιπους σφαγιαστέντες. Ένα άλλο σχετικό ζήτημα που προκύπτει και δεν έχει αναλυθεί ακόμα από την ιστορική έρευνα είναι η στάση των ντόπιων Οθωμανών, Κυπρίων, Αγάδων και Προκρήτων απέναντι στις σχεδιαζόμενες σφαγές. Τότε τραβάει όλη την κατάκριση ο Κουτσούκ Μεχμέτ, έχει στρέψει το βλέμμα των ερευνητών από τις υπόλοιπες ευθύνες. Τι έκαναν οι υπόλοιποι? Πρώτος ο Σπυρίδων Τρικούπης το 1853 εμφανίζει τον Κουτσούκ Μεχμέτ να είναι μετριοπαθέστερος ως προς τον αριθμό των θυμάτων, καθώς είχε την άδεια της Υψηλής Πύλης να σφάξει όσους των χριστιανών έκρινεν αξίους φαγής. Οι εντόπιοι Τούρκοι, σύμφωνα με τον Σπυρίδωνα Τρικούπη, ζήτησαν να θανατωθούν όχι μόνο οι τέσσερις αρχιερείς και μερικοί πρόκριτοι, αλλώσοι, συμπληρώνει, είτε δια περιουσίαν, είτε δια παιδείαν, είτε δια άλλην αιτίαν, είχαν επιρροήν επί των ομοεθνών των και εδύνατο να τους οθήσωσιν εις επανάσταση. Την άποψη του ιδίου του Κουτσούκ Μεχμέτ για τις Ιουλιανές φαγές, με την υπογράμμιση μάλιστα ότι οι εκτελέσεις ήταν έτοιμα όλων των κατοίκων, προφανώς εννοείται των Τούρκων της Κύπρου, δίνει ένα από τα ελάχιστα δημοσιευθέντα οθωμανικά έγγραφα που μιλούν για αυτές, με την υπογραφή του διοικητή στις 16 Ιουλίου του 1821, δηλαδή μια εβδομάδα μετά τον απαγχωνισμό του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, που δημοσιεύθηκε πριν από μερικά χρόνια από τον συνάδελφο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μιχάλη Νι Μιχαήλ. Διαβάζω ένα πολύ σημαντικό έγγραφο. Εδώ και 5 με 10 χρόνια οι ραγιάδες του νησιού της Κύπρου δεν υπακούουν στη διοίκηση του κράτους και έχουν μια συμπεριφορά εξέγερσης. Επειδή όμως μουσουλμανικά μέρη περιβάλλουν το προαναφερόμενο νησί και η φήμη και η δύναμη του βασιλιά στις θάλασσες τους τρομοκρατεί, δεν τόλμησαν να δείξουν την κακία της προδοσίας τους. Επειδή η προαναφερόμενη ομάδα συνιστά την πλειοψηφία και οι μουσουλμάνοι είναι η μειοψηφία, κεντρώντας δια της βίας, πήραν στα χέρια τους τις υποθέσεις του νησιού. Επειδή δεν εκτελέστηκαν μερικές χιλιάδες από αυτούς, όταν ο υπεύθυνος στρατός αποχωρήσει, εννοείται από την Κύπρο, αυτοί πάλι θα δείξουν την κακία τους. Είναι ένα εκπληκτικό, αν επιτρέπετε το επίθετο, έγγραφο που ερμηνεύει πολλά από τις πολύ κατοπινές εξελίξεις και τα επιχειρήματα της, επιτρέψετε μου να πω, τουρκικής προπαγάνδας ως προς τους κινδύνους που αντιμετώπιζε πάντα το 21, βλέπουμε εδώ, η τουρκική μειοψηφία, η λεγόμενη σήμερα τουρκοκυπριακή κοινότητα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η προσπάθεια των Οθωμανικών αρχών
και του προσκληθέντος από την Παλαιστίνη στρατιωτικού σώματος, επικεντρώθηκε το επόμενο διάστημα στην ανακάλυψη ή τη δημιουργία τεκμηρίων που θα ενοχοποιούσαν πρόσωπα, κοινότητες, ναούς και μονές, μοναστήρια. Οι αρχαιακές πηγές και τα προξενικά έγγραφα καταγράφουν εκτεταμένες έρευνες σε όλο το νησί, με την υποψία ότι κρύβονταν όπλα και πολεμοφόδια, κατασχέθηκαν γεωργικά εργαλεία, αξίνες, ακόμα και μαχαίρια των κρεοπολών, ή ότι οι κάτοικοι, βρίσκοντας σε συνεννόηση με τους επαναστάτες, αναμένοντας την εμφάνιση των πλοίων από την Έδρα ή από τις Σπέτσες, για να προκαλέσουν εξέγερση και στην Κύπρο. Στις 9 Ιουλίου κορυφώθηκε το Κυπριακό δράμα του 1821 με τον απαχωνισμό του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και τον αποκεφαλισμό των Μητροπολιτών Πάφου, Χρυσάνθου, Κητίου Μελετίου και Κυρινίας Λαβρεντίου στην πλατεία Σεραγίου, στο κέντρο της Λευκωσίας. Ο μαρτυρικός θάνατος του Κυπριανού επιβεβαίωσε και σε συμβολικό επίπεδο τον εθναρχικό ρόλο της Κυπριακής Εκκλησίας. Ήταν και αυτό το περιστατικό, θα έριχνε βαριά τη σκιά για τις επόμενες δεκαετίες και τους επόμενους δύο αιώνες. Η πένα του μεγάλου διαλεκτικού Κύπριου ποιητή, του Βασίλη Μιχαηλίδη, έβαλε στο στόμα του Κυπριανού τους γνωστούς στίχους, οι οποίοι, ιδιαίτερα στις δεκαετίες των έντονων αλυτρωτικών αγώνων που ακολούθησαν, πέρασαν στο συλλογικό υποσυνείδητο των Ελλήνων της Κύπρου ως μια ελπιδοφόρα απάντηση εσχατολογικής υφής και παραμυθίας για τις σφαγές του 1821, αλλά και για την νομοτελειακή λήξη της μακραίωνης δουλείας. Διαβάζω. «Η Ρωμιοσύνη ευφυλή, συνόγερη του κόσμου, κανένας δεν εμπρέθηκε για να την εξυλείψει. Κανένας για τη σέπη την που τα ύψει ο Θεός της. Η Ρωμιοσύνη να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει». Ακολούθησαν τις επόμενες ημέρες οι σφαγές των υπόλοιπων προγραφέντων κληρικών και πολλών προκρήτων, εμπόρων και κτηματιών των πόλεων και των κυριότερων κομοπόλεων του νησιού. Ανάμεσα στα επιβεβαιωμένα θύματα των σφαγών, έχουμε το καταρτήσει τον κατάλογο, είναι σαφής η ισχυρή αριθμητική παρουσία των κληρικών, εγάμων ιερέων και μοναχών ιεραρχών. Οι σφαγές σαφώς σκόπευαν στον αποκεφαλισμό της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, αλλά δεν είχαν στόχο μόνο τον Κυπριανό. Εκτός από την κατατρομοκράτηση του Ορθόδοξου Ποιμνίου, οι σφαγές αποτελούσαν επίσης και ένα είδος τιμωρίας για την ύβρη που αποτόλμησαν οι άπιστοι ραγιάδες. Όπως δείχνει εξαιρετικά παραστατικά η διαταγή του Κουτσούκ Μεχμέτ για την κατεδάφιση των ανογείων του πρώτου ορόφου, των κατοικιών των υπερφύαλων χριστιανών της Λευκωσίας, αμέσως μετά τη σφαγή των τριών Μητροπολιτών και τον απαχωνισμό του Κυπριανού, έβγαλε 4 άλλους αρχιματρίτες, τους πήρε στην Αρχιεπισκοπή, τους έχρισε Αρχιεπίσκοπο και Μητροπολίτες, η επίσημη χειροτονία θα γινόταν μετά από μερικούς μήνες και η πρώτη του διαταγή ήταν να γίνει απογραφή των διόροφων κατοικιών των χριστιανών της Λευκωσίας με άμεση διαταγή να γκρεμιστεί ο πρώτος όροφος κάθε πλούσιας κατοικίας. Επίσης πρέπει να πούμε ότι οι σφαγές είχαν μεγάλο εύρος και οδυνηρές συνέπειες σε πολλές περιοχές της Κύπρου. Για παράδειγμα, βρίσκουμε σφαγιασέντες ιερείς σε πολύ μικρά χωριά της επαρχίας Πάφου, στη Τσάδα, στην Τσάδα τη Μεγάλη, στην Σίμου, στη Χούλου. Αυτό δείχνει ότι δεν σκόπευαν μόνο στον Αρχιεπίσκοπο, όπως υποστηρίζεται από κάποιους τα τελευταία χρόνια. Από τα γεωγραφικά διαμερίσματα που πλήρωσαν τον βαρύτερο φόρο αίματος στις προγραφές του καλοκαιριού του 21 και ως προς τον αριθμό των θυμάτων και ως προς την αγριότητα της καταστολής ήταν η περιοχή της Λαπίθου, της γενέτειράς μου, και από την άλλη πλευρά του Πενταδακτύλου η Κυθρέα. Από τα 100 περίπου γνωστά ονόματα των προγραφέντων, οι 17 είναι από τη Λαπίθο. Τις σφαγές συμπλήρωσαν οι λαιλασίες και οι δημεύσεις ιδιοποίησης των περιουσιών των εκτελεστέντων ανάμεσα στις οικειοποιήσεις, στις απαλλατριώσεις
Ξεχωρίζει ένας εκπληκτικά μακρύς κατάλογος των όσων άρπαξαν από το μοναστήρι του Κύκου οι Οθωμανοί. Πολλοί Κύπροι κατάφεραν να διαφύγουν στο εξωτερικό, βρίσκοντας πρώτα καταφύγιο στα προξενία της Λάρνακας και της Λεμεσού. Εννοείται, αυτοί ήταν οικογένειες εμπόρων, κυρίως της Λάρνακας, ευπόρων ανθρώπων, οι οποίοι είχαν κρυφτεί, γλίτωσαν την σφαγή. Ανάμεσά τους, επιτραπεί μία αναφορά, ήταν και ένα τετράχρονο αγόρι από τη Λάρνακα, ο κατοπινός σπουδαίος νομικός και συνταγματολόγος Νικόλαος Ιωάννου Σαρίπολος, ο οποίος έφυγε μαζί με τους γονείς του και κατέφυγαν στην Τεργέστη. Αρκετοί εξισλαμίστηκαν, μερικές δεκάδες, γύρω στους 30 με 40 από τους προκρήτους. Ήταν εξαιρετικά απλό. Οι περιγραφές των περιηγητών λένε ότι απλώς έβαλαν τουρμπάνι στο κεφάλι. Για να επιστρέψουν όμως εξ αυτών οι περισσότεροι στο πατρό θρήσκευμα μετά την καταιγίδα. Υπήρξαν και χωριά ολόκληρα που εξισλαμίστηκαν λίγα χρόνια αργότερα. Από αυτούς αρκετοί έμειναν μουσουλμάνοι. Πιο κραυγαλαίο παράδειγμα από τους εξισλαμιστέντες αποτελεί η περίπτωση του πρόκριτου και γεωκτήμονα Ανδρέα Σολομονίδη, γραμματικού του Σεραγίου, με καταγωγή από την Έμπα, ένα χωριό έξω από την Πάφο. Για να γλιτώσει τη ζωή του έγινε χουρσίταγας, πολλαπλασίασε την περιουσία του σύμφωνα με την Κυπριακή βιβλιογραφία ύστερα από τις σφαγές του 21 και 7 χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 28, υπέγραψε μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Πανάρετο και τους άλλους προκρήτους αίτηση, στέλνοντας και δική του ξεχωριστή αίτηση προς τον κυβερνήτη Καποδίστρια, ζητώντας ως Σολομονίδης να εφεύρει τα μέσα του να ελευθερωθεί του ζυγού και αυτήν ίσως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πέθανε ως εξισλαμιστής. Πολλοί από τους Κυπρίους αγωνιστές της Επανάστασης ήταν φυγάδες των σφαγών του 21. Μάλιστα, οι επιφανέστεροι εξ αυτών δεν έπαυσαν από τον πρώτο χρόνο της Επανάστασης να απεργάζονται σχέδια και να αναζητούν μάταια χρηματοδότες και συνεργούς για την οργάνωση εκστρατείας υπέρ της απελευθέρωσης του νησιού. Στο πιο γνωστό από αυτά, στα μέσα της δεκαετίας του 1820, ενεπλάκηκε το όνομα του Μαυροβούνιου στρατηγού Ντεβίτς, ο οποίος σε συνεννόηση με ορισμένους Κυπρίους που βρίσκονταν στην Ελλάδα, αλλά και πολλούς Ευρωπαίους και Έλληνες τυχοδιώχτες, προσπάθησε να συνάψει δάνειο στο Λονδίνο για την απελευθέρωση της Κύπρου. Για το σύνολο των Κυπριών εθελοντών, των αγωνιστών του 21, δεν μπορούμε να αποφανθούμε με απόλυτη βεβαιότητα, δεν ολοκληρωθεί η εξαντλητική μελέτη των αρχαιακών πηγών. Οι μετριότεροι υπολογισμοί τους καταμετρούν σε 4 έως 6 εκατοντάδες, τόσα περίπου και τα ονόματα που έχουμε βρει, χωρίς να αποκλείεται να πλησιάζουν τους χίλιους. Κύπριοι αγωνιστές εντοπίζονται σε διάφορες μάχες και περιόδους της Επανάστασης. Στο Μεσολόγγι, σε διάφορες μάχες στην Πελοπόννησο, στην Ιόνιο Φάλαγγα του 1826, στην Πολιορκία των Αθηνών, στην Κρήτη, στην Εύβοια, στη Χίο, το Φαβιέρο, σε ναυτικές επιχειρήσεις και αλλού. Κύπροι επίσης πολέμησαν στο Δραγατσάνι την άνοιξη του 21 με τον Υψηλάντη, αλλά και στη Μονή του Σέκου υπό τον Γεωργάκη Ολύμπιο. Δεν υπάρχει ο χρόνος για να αναλυθεί η προσφορά των Κυπρίων αγωνιστών, όμως επιγραμματικά μπορούμε να πούμε ότι η παρουσία τους ήταν αισθητή από τους πρώτους μήνες της Επανάστασης. Απ' την άλλη πλευρά και την πλούσια δράση των πλοίων των επαναστατών στα κυπριακά νερά, το σημαντικότερο περιστατικό είναι η απόβαση 8 έως 12 πλοίων στις νότιες ακτές της Κύπρου τον Μάρτιο του 1826, στη διάρκεια της καθόλου αμφιλεγόμενης βέβαια εκστρατείας του Λιβάνου. Οι κυπριακές απελευθερωτικές προσπάθειες φάνηκε να παίρνουν σάρκα και οστά, να παίρνουν φτερά με την έλευση του Καποδίστρια στην Ελλάδα. Πριν ακόμα ξεκινήσει το ταξίδι του για την Ελλάδα, που καθυστερούσε όσο μπορούσαν από τους Βρετανούς και τους Γάλλους, τον Οκτώβριο του 1927, ο Καποδίστριας είχε απαντήσει στον Βρετανό πολιτικό Ρόμπερτ Γουίλμοντ Χόρτον, τότε Υφυπουργό Πολέμου και Αποικιών, ως εξής τα ερωτήματα για τα όρια που αξιούσε η Ελλάδα ή αξιούσε ο Καποδίστριας για την Ελλάδα. Στην ερώτηση «Τι πρέπει να εννοήσουμε λέγοντες Ελλάδα σήμερον», η απάντηση του Καποδίστρια ήταν ότι το ελληνικό έθνος σύγκειται εκ των ανθρώπων ήδηνες από τις αλώσεως της Κωνσταντινούπολης,
Δεν έπαψαν ομολογούντες την Ορθόδοξον πίστην, για τη γλώσσα των πατέρων αυτών λαλούντες. Και στα όρια, ποια όρια η Ελλάς επέβαλε στην γεωγραφική έκτασή της, η απάντηση ήταν τα όρια της Ελλάδος από 4 μεν αιώνων διεγράφησαν υποδικαιωμάτων, τα οποία ούτε ο χρόνος, ούτε επολύμορφες φορέ, ούτε η δωρικτησία, ουδέποτε ίσχυσαν να παραγράψωσιν. Διεγράφησαν δε από του 1821. Από του 1821 καθορίζονται δια του αίματος του Χιθέντος εις τα σφαγάς των Κιδωνιών, της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης, των Ψαρών του Μεσολογγίου και εις τας πολυαρίθμου ναυμαχίας τε και πεζομαχίας, εν έσε δοξάστη το γενναίον αυτό έθνος. Η επιστολή του Καποδίστρια, αλλά και το υπόμνημα των Κυπρίων του Αυγούστου του 1828, είναι δύο από τα πιο σημαντικά κείμενα των απαρχών του Κυπριακού Ενωτικού Κινήματος. Ο Καποδίστριας, στο κείμενό του, συμπεριλαμβάνει ρητός τους Έλληνες της Κύπρου ανάμεσα στο ελληνικό έθνος και στα δικαιωματικά όρια της Νέας Ελλάδος, ιχνογραφώντας ουσιαστικά, αλλά με επιχειρήματα, τη μεγάλη ιδέα. Ήταν ο πρώτος και για πολλές δεκαετίες ο μόνος ηγέτης της Ελλάδας που περιέλαβε σαφέστατα και κατηγορηματικά την Κύπρο ανάμεσα στα διεκδικούμενα όρια του ελληνικού κράτους. Θα κλείσω την απόψινή συνοπτική μου παρουσίαση. Φοβάμαι ξεπεράσει τον χρόνο μου αλλά και τα όρια της υπομονής σας με μια απάντηση στο ερώτημα που τίθεται είτε από σκοπιμότητα είτε από άγνοια το γιατί δεν επαναστάτησαν οι Κύπροι το 1821. Καθώς με βάση το γεγονός της απουσίας εξέγερσης στην Κύπρο, ορισμένοι θεμελιώνουν σε εισαγωγικά τις θεωρίες περί μη ελληνικότητας των Κυπρίων που πρωτακούστηκαν και πρωτογράφτηκαν από όργανα της Βρετανικής Αποικιοκρατίας στη διάρκεια της Αγγλοκρατίας. Δυστυχώς για τους Έλληνες της Κύπρου, εκείνοι που σίγουρα δεν αφέβαλαν για την ελληνικότητά τους ήταν οι Οθωμανοί άρχοντες της νήσου στη διάρκεια της Επανάστασης. Γι' αυτό έγιναν οι σφαγές του καλοκαιριού του 21 και γι' αυτό στάλησαν οι 4.000 Οθωμανοί στρατιώτες την ίδια εποχή από τη Συρία και την Παλαιστίνη. Ο Ιωάννης Φιλίμων από το 1860 είχε δείξει το σωτήριο ρόλο για την Επανάσταση της Πελοποννήσου του γεγονότος ότι εστάλησαν 4.000 Τούρκοι στρατιώτες στις Κηδονίες, άλλοι 6.000 στρατιώτες στη Σμύρνη και άλλες 4.000 στρατιώτες Οθωμανοί στην Κύπρο, συμπληρώνοντας. Εκάστου Έλληνος, η πατρίση ήτο, επί της εποχής αυτής, της Επανάστασης, ουχή η γενεθλία, αλλή η πολεμία, κατά του τυράννου ελληνική γη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή και την υπομονή σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Παπαπολιβίου για την εξαιρετικά μεστή, λεπτομερή και θα έλεγα καθηλωτική ανακοίνωσή του σχετικά με τη συνεισφορά της Κύπρου, της μαχόμενης αυτής εσχατιάς του ελληνισμού στην κρίσιμη για το έθνος ιστορική στιγμή του 21. Νομίζω ότι πραγματικά η ομιλία του κυρίου Παπαπολιβίου μας δίνει τροφή για σκέψη και συζήτηση μετά το πέρας και της δεύτερης διάλεξης του σημερινού κύκλου διαλέξεων της λογοδημίας. Επιτρέψτε μου, προτού προχωρήσουμε στην επόμενη διάλεξη, να πω μια καλησπέρα σε μια μεγάλη κυρία της κλασικής φιλολογίας στην Ελλάδα, δασκάλα πολλών από εμάς, την κυρία Κατερίνα Συνοδεινού, ομότιμη καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Καλησπέρα σας, κυρία Συνοδεινού. Θα ήθελα να παρουσιάσω ευθύς αμέσως την δεύτερη ομιλήτρια, την κυρία Αφροδίτη Αθανασοπούλου. Η κυρία Αθανασοπούλου έχει σπουδάσει φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην ελληνική φιλολογία στο ίδιο πανεπιστήμιο, όπως και στα πανεπιστήμια του Άμστερνταμ και της Πάντοβα, όπου και εργάστηκε ως λέκτορας νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η διατριβή της με κύριο επόπτη τον καθηγητή Μάσιμο Πέρι είχε ως αντικείμενο τη διγλωσία του Διονυσίου Σολομού με έμφαση στα αυτόγραφα έργα του. Εκλέχτηκε επίκουρη καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και ανέλαβε καθήκοντα τον Σεπτέμβριο του 2011.
Προηγουμένως είχε διδάξει νεοελληνικά στα πανεπιστήμια της Πάντοβα, της Πάτρας και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ενώ διετέλεσε επιστημονική συνεργάτης στο Εργαστήριο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο τη σχέση της λογοτεχνίας με την ιστορία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της νεοελληνικής φιλολογίας, ειδικότερα αφορούν στην λογοτεχνική παραγωγή και κριτική του 19ου και του 20ου αιώνα, στην νεοελληνική μετρική, στις σχέσεις ιστορίας και λογοτεχνίας και στη διδακτική της λογοτεχνίας. Ενδιαφέρεται επίσης για την αφηγηματολογία και την τοπολογία, τις γλωσσικές και πολιτισμικές σπουδές και την ιστορία των ιδεών και των νοοτροπιών. Έχει συγγράψει το βιβλίο «Ιστορία και λογοτεχνία σε διάλογο», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2016 από τις εκδόσεις «Επίκεντρο» και είναι συνσυγγραφέας του βιβλίου «Η ματαιωμένη ουτοπία» εκδόσεων «Ταξιδευτής». Είναι επίσης υποέκδοση το βιβλίο της για την νεοελληνική μετρική από τις εκδόσεις «Gutenberg». Έχει πάρει μέρος σε περισσότερα από 60 διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, ενώ εργασίες της στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα ιταλικά έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους και αφορούν μείζονες νεοέλληνες δημιουργούς, αλλά και γενικότερα ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας. Η κυρία Θανασοπούλου έχει συνεργαστεί επί σειρά ετών με τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και πιο πρόσφατα με το Μουσείο Μπενάκη ως μεταφράστρια και φιλολογική επιμελήτρια μονογραφιών και συλλογικών τόμων νεοελληνικού ενδιαφέροντος. Σήμερα θα μας μιλήσει για την ποιητική πρόσληψη του ύμνου στην ελευθερία στο Εθνικό Κέντρο. Κυρία Θανασοπούλου, με μεγάλη τιμή και χαρά σας καλωσορίζουμε στην Ακαδημία Αθηνών. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι και εγώ μεγάλη χαρά και τιμή για την ευκαιρία που μου δίνεται να παρουσιάσω την δουλειά μου στον πιο σημαντικό πνευματικό θεσμό της χώρας, την Ακαδημία Αθηνών. Και για το λόγο αυτό ευχαριστώ ιδιαιτέρως θερμά τους διοργανωτές της σειράς Διαλέξεων Λογοδημία, την αγαπητή Αλεξάνδρα Ροζοκόκη και τον αγαπητό μου συνάδελφο ήδη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανδρέα Σεραφείμ, για την τιμητική πρόσκληση και για την καλή μας συνεργασία στα διαδικαστικά αυτής της εκδήλωσης. Αν μπορούμε, Ανδρέα, να αναρτήσουμε το PowerPoint που θα παρουσιάσω σήμερα. Πάνω στο οποίο στηρίζεται, το οποίο στηρίζει το θέμα μου ουσιαστικά. Σε ένα λεπτό, Αφροδίτη θα είναι μαζί μας. Ωραία, και το πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει να πάει λίγο από την αρχή, αλλά νομίζω ακόμα το φορτώνει. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω, υπάρχει κάποια δυσκολία στο να... Δεν δουλεύει πάρα πολύ καλά. Για να δούμε. Αφροδίτη, είχε μεταχουρτωθεί το αρχείο. Ναι, ναι. Ωραία. Για να δω αν μπορώ να το πάω μπροστά. Δεν φαίνεται να μπορώ να το δουλεύω όμως προς τα κάτω. Χρειάζεται ενδεχομένως λίγο χρόνος να μεταφορτωθεί πλήρως πάλι στο σύστημα. Ωραία. Μήπως θα πρέπει να το ξαναανεβάσουμε. Για κάποιο λόγο το σύστημα ωραία, έχει... Ωραία, μια χαρά, δεν πειράζει. Θα το κοινώ από τον υπολογιστή. Δεν πειράζει.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι αυτό που θα σας παρουσιάσω απόψε αποτελεί ένα τμήμα μιας ευρύτερης έρευνας που διεξάγω για τα διακείμενα του ύμνου στην ελευθερία, στην ποίηση τόσο των Αθηναίων ρομαντικών όσο και επτανησίων ποιητών. Απόψε θα σταθώ στην πρώτη αθηναϊκή σχολή, στους Αθηναίους ρομαντικούς δηλαδή. Το έναυσμα για την έρευνά μου το έδωσε ένα άρθρο του Λίνου Πολίτη με τίτλο «Ο Σολωμός και η σύγχρονή του» πριν από 100 χρόνια, που δημοσιεύτηκε στην συναγωγή μελετών του «Γύρω στο Σολωμό», ΜΙΕΤ, δεύτερη επαυξημένη έκδοση, 1985. Στο άρθρο αυτό, ο Λίνος Πολίτης στηρίζεται σε ένα προγενέστερο κείμενο, σε μια προγενέστερη μελέτη του Ηλία Βουτιερίδη για να ανασκευάσει την κυρίαρχη κριτική αντίληψη ότι ο Σολωμός και το έργο του αντιμετωπίστηκαν από τους Αθηναίους φαναριώτες και Αθηναίους ρομαντικούς απαξιωτικά. Η μελέτη του Ηλία Βουτιερίδη τιτλοφορείται «Ο Σολωμός και οι Έλληνες Α, όταν εζούσε ο Σολωμός» και αποτελεί με τη σειρά της ανασκευή των απόψεων που είχε διατυπώσει ο Γεώργιος Βαλέτας στο άρθρο του «Κριτικά στο Σολωμό» και στη μελέτη του «Ο Σολωμός και οι Φαναριώτες» 1825-1891. Ο Λίνος Πολίτης, συνδυάζοντας τα τεκμήρια από τις εργασίες του Βαλέτα και του Βουτιερίδη, καταλήγει στο εξής πόρισμα. Συχνά ακούμε και γράφτηκε και γράφεται ακόμη από κριτικούς που δεν φροντίζουν να στηρίζουν τις γνώμες τους στην αντικειμενική μελέτη των πραγμάτων, πως οι σχολαστικοί της Αθήνας και οι καθαρολόγοι ποιητές, οι Σούτσοι και οι Ραγκαβίδες, εχθρεύονταν και κατέκριναν την ποίηση του Σολωμού. Δεν είναι σωστό. Ούτε οι Σούτσοι ούτε οι Ραγκαβίδες αμφισβήτησαν ποτέ την ποιητική αξία του Σολωμού. Ό,τι του κατηγόρησαν, ό,τι κατηγόρησε γενικά η φαναριώτικη σχολή, ήταν η χρησιμοποίηση της δημοτικής γλώσσας, του ζακυνθινού ιδιώματος, όπως είπαν μερικοί, ανάρμοστο για ιδέες τόσο υψηλές. Σε ανάλογες διαπιστώσεις καταλήγει και ο Ηλίας Βουτιερίδης στη μελέτη του πάνω στην οποία βασίστηκε ο Λίνος Πολίτης και θα ήταν ενδιαφέρον να παραθέσω και από αυτή τη μελέτη ένα απόσπασμα στην οποία ο Βουτιερίδης επικρίνει τον καταβαλέτα αντισολομισμό των φαναριωτών. Ο Σολωμός αυτή την εποχή κάθε άλλο ήταν παρά άγνωστος και παραπεταμένος. Η φράση εισαγωγικά προέρχεται από τον Βαλέτα, από το βιβλίο του Βαλέτα. Όλοι όσοι μιλούσαν τότε σοβαρά για νεοελληνική ποίηση, το Σολωμό θαρούσανε για πρώτο και καλύτερο ποιητή της Νέας Ελλάδας. Κανείς δεν τον λησμονούσε. Ποίηματά του δεν έλειπαν από όλες τις ανθολογίες, μόσο και αν τα χαλούσαν οι εκδότες τους. Πολλά τραγούδια του τα τραγουδούσαν σε όλες τις ελληνικές χώρες. Πρόθεσή μου απόψε είναι να εξετάσω αν η θέση των δύο μελετητών, του Ηλία Βουτιερίδη και του Λίνου Πολίτη, υποστηρίζεται στην ποιητική πράξη. Κατά πόσον δηλαδή οι Αθηναίοι ρομαντικοί, ειδικά αυτοί που γράφουν στα χρόνια που ο Σολωμός είναι ζωντανός, συνομιλούν με το έργο του και στο επίπεδο της ποιητικής δημιουργίας. Κάτι προφανώς σημαντικότερο από την απλή δημοσίευση ή μνήα έργων του επτανήσιου ποιητή σε ανθολογίες και έντυπα στην Αθήνα. Ας δούμε καταρχάς τι γνώριζαν οι σύγχρονοί του από το έργο του Σολωμού. Σύμφωνα με τον Λίνο Πολίτη, δεδομένης της απροθυμίας του Σολωμού να δημοσιεύει τα προϊόντα της μούσας του, τα σολωμικά ποίηματα που ήταν γνωστά στους συγχρόνους του είναι ελάχιστα. Ο ύμνος, η Οδύης Μοναχήν, η δέηση της Μαρίας από τον Λάμπρο και στην τελευταία δεκαετία της ζωής του το επίγραμμα εις Φραγκίσκα Φρέζερ.
Κοντά σε αυτά, σημειώνει ο Ελληνός πολίτης, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και ορισμένα νεανικά ποίηματα της Ζακυνθινής περίοδου που περιλαμβάνονται σε συλλογές δημοτικών τραγουδιών όπως «Ο θάνατος της Ορφανής» και «Ο θάνατος του Βοσκού» και άλλα που μελοποιήθηκαν στα Επτάνησα από συνθέτες και υπήρξαν αρκετά δημοφιλή, όπως η Ξανθούλα, τα δύο αδέλφια, η Φαρμακομένη, το ελεγχείο προς τον κύριον Γεώργιον Δερόση. Γνωστοί επίσης πρέπει να ήταν, τουλάχιστον στους κύκλους των γραμματικών του Σολομού, Μάτεσης, Στράνης, Δερόσης, Σπυρίδων Τρικούπης, και η οδή εις το θάνατο του Λόρδ Μπάιρον, έστω κι αν ο ποιητής την είχε αποκηρύξει. Ας δούμε τώρα τι δεν γνώριζαν οι σύγχρονοί του από το έργο του Σολομού. Από τον κατάλογο επισημαίνει ο Λίνος Πολίτης, αυτό το κατάλογο που παρουσιάσαμε προηγουμένως, λείπουν τα καλύτερα δείγματα της πρώτης περίοδου του Σολομού, ποιήματα όπως «Η προρομαντική οδή στη Σελήνη», «Οι νεκρικές οδές», «Το επίγραμμα των ψαρών». Είναι περίεργο, επισημαίνει ο ίδιος μελετητής, πως και αυτό δεν είχε γίνει καθόλου ευρύτερα γνωστό. Και φυσικά, από τον κατάλογο των γνωστών την εποχή που ζούσε ο Σολομός έργο, λείπουν όλα τα ποίηματα της ωριμότητας. «Ο κριτικός», «Η ελεύθερη πολιορκημένη», «Ο Πόρφυρας», «Τα ελληνοϊταλικά της τελευταίας δεκαετίας». Ουσιαστικά, καταλήγει ο Λίνος Πολίτης, ο Σολομός του 1857, έτους θανάτου του Σολομού, ήταν για τους περισσότερους ο ποιητής του ύμνου. Σε αυτό λοιπόν το έργο θα εστιάσω την προσοχή μου. Τα βασικά μειονεκτήματα του ύμνου στην ελευθερία κατά την κρίση όχι μόνο Αθηναίων αλλά και Επτανησίων λογίων, όπως θα δούμε παρακάτω, ήταν δύο. Η γλώσσα που θεωρήθηκε μεικτή, ζακυνθινή, όπως είχε επισημάνει και ο Λίνος Πολίτης, δηλαδή ιταλογενής, και η στιχουργία που επίσης θεωρήθηκε ιταλογενής, επομένως ο χαρακτήρας του ποίηματος εν γέννη δεν προκύπτει ελληνικός. Δεν χρειάζεται να θυμίσω το γνωστό τετράστιχο από την έμετρη επιστολή στον Όθωνα του Αλέξανδρου Σούτσου, η οποία κυκλοφορεί το 1833, «Ο Κάλβος και ο Σολομός οδοποιεί μεγάλη και οι δύο παρημέλησαν τις γλώσσες μας τα κάλλη. Η δε όμως πλούσιε, πτωχά ενδεδειμένε, δεν είναι διαιώνιον ζωήν προορισμένε». Αλλά και επτανήσι λόγοι, όπως ο Ανδρέας Μουστοξίδης, σε ιταλόγλωσση επιστολή του στον φίλο του Αντώνιο Παπαντόπολη, με ημερομηνία 8 Ιουνίου 1825, γράφει μεταξύ άλλων: «Διάβασα τον διθύραμβο του Σολομού», εννοεί τον ύμνο στην ελευθερία, «εμπιστεύομαι την κρίση μου σε ότα φίλου. Μου φαίνεται πολύ εκτενής και όχι χωρίς εξήτηση. Η γλώσσα δεν είναι ούτε δημοτική ούτε αρχαία και είναι γεμάτη από αναρρύθμιτους ζακυνθινούς τύπους και ιδιωματισμούς. Δεν υστερεί σε ζωντάνια και ίστρο, αλλά ο χαρακτήρας της ποιήσεως δεν είναι ελληνικός. Αυτό μεταξύ μας. Πιο σύντομος, πιο ελληνικός, πιο θερμός, πιο εμψυχωμένος είναι ένας πολεμικός ύμνος, είναι ο Μαρτσιάλες το πρωτότυπο της επιστολής του κυρίου Σούτσου που διάβασα αυτές τις μέρες. Δεν αρκεί ο ποιητής να είναι ποιητής. Πρέπει επίσης να είναι πολίτης στις ιδέες και στη γλώσσα. Δεν ξέρω αν εξηγήθηκα, αλλά γράφοντάς σου βιαστικά και έχοντας εδώ παρόντες 2-3 φίλους της θείας πρόνοιας, δύσκολο να πω αν γράφω σε εσένα ή αν μιλάω μαζί τους. Έχει σημασία πρώτα να πούμε ότι αυτός ο πολεμικός ύμνος, ο ίνο Μαρτσιάλε του κυρίου Σούτσου, δεν έχει ακόμα ταυτιστεί. Δεν γνωρίζουμε σε ποιο ποίημα αναφέρεται ο Μουστοξίδης και δεν γνωρίζουμε καν
αφορά τον Αλέξανδρο Σούρτσο ή τον αδελφό του Παναγιώτη Σούρτσο. Σε κάθε όμως περίπτωση βλέπουμε και σε αυτό το απόσπασμα ότι οι βασικές αιτιάσεις ενός επτανήσιου λογίου, όπως ο Μουστοξίδης, είναι παρόμοιες με τις αιτιάσεις Αθηναίων φαναριωτών λογίων για τα μειονεκτήματα του ύμνου στην ελευθερία, που αφορούν στη γλώσσα και στη στιχουργία. Σε ό,τι αφορά την απάντηση του Σολομού, την έχουμε σε μία από τις σημειώσεις που κατέγραψε ο ποιητής στο τέλος του ύμνου στην ελευθερία, αφού είχε κυκλοφορήσει το ποίημα και είχε δεχτεί τις πρώτες κριτικές. Γράφει ο Σολομός: «Όταν πρωτοδιαβάστηκε το ποίημα, κάποιοι είπαν, κρίμα, υψηλά νοήματα και στίχοι σφαλμένοι. Για να δεχτώ την πρώτη, ακαρτερώ να δικαιολογήσουν την δεύτερη παρατήρηση. Μα τον Δία που εσάστησα, αύριο θέλει έρθει και κανένας να μου δείξει τα αλφαβητάρι με το κονδύλι στο χέρι. Αλλά εγώ του το παίρνω και απειθώνω την άκρη του εις τα μεγάλα ονόματα του Δάντη και του Πετράρχη, του Αριώστο και του Τάσου, όλες κορυφές της ιταλικής λογοτεχνίας, και εις τα ονόματα όσων στιχουργώντας τους ακολούθησαν, και του λέγω: λάβε την καλοσύνη, διδάσκαλε, να γύρεις τα αυτιά σου εδώ πάνω και μέτρα. Μόλον τούτο, αν φτάσεις να μου αποδείξεις ότι σφάλω τους στίχους, θέλει γράψω των Ιταλών και των Ισπανών να τους δώσω την είδηση ότι τους έσφαλαν έως τώρα και αυτοί. Και μη φοβάσαι να σου πάρω για την εφεύρεση των βραβείων, γιατί θέλει σε μελετήσω». Φανερός ο ειρωνικός τόνος σε αυτό στο τέλος του αποσπάσματος. Ο Σολομός στον ύμνο του ακολουθεί ουσιαστικά το στιχουργικό σχήμα του πασίγνωστου ποίηματος του Βιντσέντσο Μόντι, που ήταν και μέντοράς του στην Ιταλία, «Per la Liberazione d'Italia», 1800. Παραθέτω την πρώτη στροφή για να δείτε πόσο ομοιάζει ρυθμικά με τον ύμνο στην ελευθερία. «Bella Italia, amate sponde, pur vi torno a rivedere, τρέμα in petto e si confonde, l'alma oppressa dal piacere». Σήμερα εδώ θα εστιάσω, θα συζητήσω ορισμένες ενδιαφέρουσες απόπειρες μίμησης ή μεταποίησης του Σολομικού ύμνου, παρά τις κριτικές που δέχτηκε το ποίημα, όπως είδαμε προηγουμένως, απόπειρες μίμησης ή μεταποίησης του Σολομικού ποίηματος στη γλώσσα και στη στιχουργία ποιητών της πρώτης αθηναϊκής σχολής με φαναριώτικη καταγωγή όπως η Σούτσι, είτε χωρίς φαναριώτικη καταγωγή όπως ο Ζαλοκώστας. Η δυνατότητα προσαρμογής του ύμνου στην ελευθερία στα ιδεολογικά και αισθητικά δεδομένα της πρώτης αθηναϊκής σχολής διευκολύνεται. Πρώτον, από το πατριωτικό θέμα του, και οι Αθηναίοι ψάλλουν τον αγώνα. Δεύτερον, από τη γλώσσα του ύμνου, που δεν απέχει πολύ, τουλάχιστον στις πρώτες μετεπαναστατικές δεκαετίες, από την απλή καθαρεύουσα πολλών Αθηναίων ρομαντικών. Άλλωστε, όπως είδαμε, και η γλώσσα του ύμνου θεωρήθηκε μεικτή και όχι καθ' αυτό δημοτική. Και τρίτον, από τη στιχουργία του ύμνου. Τροχαϊκή στίχη με 8 και 7 συλλαβές, που το άθροισμά τους ανά δύο βγάζει 15 συλλαβές. Άρα μοιάζουν με φαναριώτικους τροχαϊκούς 15-σύλλαβους, όπως θα δούμε πιο αναλυτικά παρακάτω. Ένα παράδειγμα μίμησης του Σολομικού ύμνου εντοπίζεται στο έργο του Αλέξανδρου Σούρτσου. Πρόκειται συγκεκριμένα για το ποίημα του «Διθύραμβος εις των λαών της ελευθέρας και δούλης Ελλάδος», που κυκλοφόρησε το 1843, δύο δηλαδή δεκαετίες μετά τον ύμνο. Είναι ενδεικτικό ότι το ποίημα αυτό δημοσιεύεται μαζί με τον ύμνο του Σολομού σε μια αυτοτελή έκδοση που φέρει τον τίτλο «Οι δύο διθύραμβοι του Διονυσίου Σολομού και του Αλεξάνδρου Σούρτσου υπό Κάπα Αντωνιάδου, 1851». Ο διθύραμβος του Σούρτσου ξεκινά απότομα, χωρίς προήμιο, σαν να συνεχίζει ή τέλος πάντων να συμπληρώνει το ποίημα του Σολομού.
παραθέτω ενδεικτικά δύο στροφές από την αρχή του ποίηματος στην έκδοση του Αντωνιάδη. Εκτός από το ίδιο μέτρο, ας προσεχθεί και η γλώσσα, που δεν απέχει χτυπητά από το λόγιο ύφος της δημοτικής του Σολομού. Διαβάζω. «Και αν έπιες της λήθης το θανάσιμο νερόν, μόνος είναι κρεναστήθης απατήσας των καιρών. Τρεις αιώνας δουλωμένη, αισιόπα η πατρίς, κι στα στήθη σου κλεισμένη, η ελευθερία τρεις». Στιχουργικά, ο διθύραμβος του Σούτσου εκτείνεται σε 110 τετράστιχες στροφές και αυτός, με εναλλαγή οχτασύλλαβων και εφτασύλλαβων τροχαϊκών στίχων, ακριβώς όπως και ο ύμνος του Σολομού, που έχει λίγο περισσότερες στροφές, 158. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στα άπαντα του Αλέξανδρου Σούτσου οι στίχοι διατάσσονται ανά δύο στην ίδια αράδα, με παύλα μεταξύ τους, γεγονός που τους μετατρέπει σε τροχαϊκούς δεκαπεντασύλλαβους, τυπικό φαναριώτικο μέτρο, όπως έχω δείξει σε άλλη εργασία μου. Δηλαδή πρέπει να το διαβάσουμε έτσι. «Τρεις αιώνες δουλωμένη σιωπούσεν η πατρίς, και στα σπλάχνα σου κλεισμένη η ελευθερία τρεις». Αλλά έτσι ακριβώς διαβάζουν οι φαναριώτες και τον Σολομικό ύμνο, όπως διαπιστώνεται από τη νέα σχολή του γραφωμένου λόγου του αδελφού του Αλέξανδρου, Παναγιώτη Σούτσου, μελέτη που κυκλοφόρησε το 1853. Ο Σούτσος, θέλοντας να καταδείξει ότι ο Σολομός ακολουθεί εσφαλμένα την ιταλική μετρική και ειδικότερα τη μετρική συνίζηση, καθώς ο Δάντης, καθώς ο Πετράρχης, καθώς ο Τάσος, αναφέρει επιλέξει. Ο Σάφτος και ο ποιητής Διονύσιος ο Σαλωμός, κατά το δεκαπεντασύλλαβον έπος, δηλαδή τον ύμνο, όπερ διαιρεί εις δύο τμήματα, άλλοτε μεν βάλει 16 λαδάς, άλλοτε δε 18, ενίοτε δε βάλει και 17. Δηλαδή διαβάζει τον ύμνο έτσι: «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη», χωρίς όμως να εφαρμόζει συνείζηση. Στην πραγματικότητα εφαρμόζει παντού χασμοδία. Από πλευρές ιδεολογικού περιεχομένου, ο εκδότης των δύο διθυράμβων Αντωνιάδης εξηγεί την κοινή δημοσίευσή τους ως εξής. «Πας νεανίας αναγιγνώσκων τους δύο τούτους διθυράμβους των δύο αυτών νεωτέρων λυρικών ποιητών της Ελλάδος, μανθάνει την ιστορία του ελληνικού αγώνος εις τον του Σολομού και την ιστορία του ελληνικού έθνους εις τον του Αλεξάνδρου Σούτσου, αναπτερούται προς παν μέγαν και υψηλών και ουδέποτε αποβάλλει των οφθαλμών των μέγαν προορισμών του ελληνικού γένους. Αλλά ο του Σούτσου», σπέβδει να διευκρινίσει ο Αντωνιάδης τον πρόλογο, «υψηπετέστερος εν ολιγοτέρης έπεσιν περιέχει πλειώνας ιδέας και κατά το λεκτικόν μάλιστα ο Αλέξανδρος Σούτσος κατά πολύ νικά των Διονύσεων Σολομών». Στην πραγματικότητα το ποίημα του Σούτσου αποτελεί μια άτεχνη και δουλική μίμηση του ύμνου του Σολομού, σύμφωνα με τον Βουτιερίδη. Αναφέρω, διαβάζω, «Η στιχουργία του διθύραμβου, μέτρο, ρυθμός, ίδια με του ύμνου. Ο Σολομός ξαναβάνει τη στροφή από τα κόκαλα βγαλμένη σε ορισμένα μέρη του ύμνου του. Ξαναβάνει και ο Σούτσος σε ορισμένα μέρη του διθύραμβου την πρώτη στροφή και ανέπιες της λήθης. Έχει ο Σολομός εικόνες από την Αγία Γραφή, βάζει παρόμοιες και ο Σούτσος, ο προφήτης Ιωνάς κλπ. Θυμάται το Λεωνίδα ο Σολομός, τον εθυμάται και ο Σούτσος. Έχει το μέρος της θρησκείας στον ύμνο, το έχει και στο διθύραμβο», και άλλα πολλά τέτοια. Θα λέγαμε ωστόσο ότι οι αναφορές αυτές στη θρησκεία, στους αρχαίους ήρωες κλπ. αποτελούν κοινούς τόπους στα πατριωτικά ποίηματα της εποχής και δεν μπορούμε να καταλογίσουμε στον Αλέξανδρο Σούτσο αποκλειστικά αντιγραφή των θεμάτων του ύμνου και μάλιστα δουλική,
και για τον λόγο ότι το δικό του σύνθεμα γράφεται 2 δεκαετίες αργότερα από το Σολομικό ποίημα και επομένως το φάσμα των ιστορικοπολιτικών επεισοδίων που καλύπτει είναι πολύ ευρύτερο. Το σημαντικό πάντως είναι πως η ανάμνηση του Σολομικού ύμνου είναι ακόμα ζωντανή το 1843 όταν εκδίδεται ο Διθύραμβος του Σούρτσου ή και το 1851 όταν συνεκδίδονται τα 2 ποίηματα από τον Αντωνιάδη και δείχνει τη γόνιμη επενέργεια του Σολομικού ποίηματος στην πατριωτική ποίηση των Αθηναίων Ρομαντικών ως το πρώτο εθνικό ποίημα της ελληνικής λευτεριάς. Ένα άλλο παράδειγμα, αυτή τη φορά όχι μίμησης αλλά μεταποίησης του ύμνου στην ελευθερία, εντοπίζεται στο έργο του Γεώργιου Ζαλοκώστα. Αναφέρομαι στο ποίημα του η 25η Μαρτίου που ο Βουτκερίδης, βασιζόμενος σε ενδοκιμενικά κριτήρια, το χρονολογεί λίγο μετά την έλευση του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας, του Όθωνα, στο Ναύπλιο, γύρω στα 1834. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποίημα του Ζαλοκώστα φέρει ως μότο, ως προμετωπίδα, τη στροφή 73 από τον ύμνο του Σολομού, την οποία βλέπετε. Δίνω ενδεικτικά μερικές στροφές του ποίηματος του Ζαλοκώστα για να καταλάβετε ακόμα και τις φρεστικές αναλογίες με τον ύμνο του Σολομού. Παραθέτω επίσης το στιχουργικό σχήμα της πρώτης στροφής που επαναλαμβάνεται λίγο ως πολύ και στις επόμενες στροφές. «Ελάς, ηρώων και μουσών εστία δοξασμένη, ο πόσους θρήνους έχινες Ματέως πυρωμένη να θράψεις τα δεσμά σου και πόσα σύμβρις και μπεγμούς αντέτασον οι ξένοι εις τα παράπονά σου. Φρικώδες είναι ο Ελλάς το πύρ των κεραυνών σου και συνοδεύει φεύγοντα τα πλήθη των εχθρών σου ο όλεθρος και η φρίκη. Σύ τους διώκεις πανταχού και είναι σύμβολόν σου ή θάνατος ή νίκη». Οι θεματικές ομοιότητες των 2 ποιημάτων, Σολομού, Ζαλοκώστα και Σολομού, είναι αισθητές. Τα επεισόδια στα οποία εστιάζει ο Σολομός τον ύμνο, άλωση της Τριπολιτσάς, καταστροφή του Δράμαλη στα Δερβενάκια, πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου και καταστροφή των Τούρκων στον Αχελαό, ναυτικά κατορθώματα των Ελλήνων, αναφορά στη θρησκεία και στον απαγχωνισμό του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου, μνήα των 300 του Λεωνίδα, αποστροφή στους Ευρωπαίους βασιλείς, καταδίκη της διχόνοιας των Ελλήνων, είναι τα ιστορικά επεισόδια στα οποία εστιάζει και ο Ζαλοκώστας και μάλιστα με την ίδια σειρά. Τριπολιτσά, Δράμαλης, ναυτικά κατορθώματα, πολιορκία του Μεσολογγίου. Ο Ζαλοκώστας προσθέτει και τα γεγονότα της εξόδου του Μεσολογγίου, της πολιορκίας των Αθηνών και του ηρωικού θανάτου του Καραϊσκάκη, καθώς και του ερχομού του Όθωνα. Επεισόδια που είναι βέβαια μεταγενέστερα της συγγραφής του Σολομικού ύμνου, ο οποίος κυκλοφορεί το 1823, αλλά είναι επεισόδια βιωμένα από τον ίδιο τον Ζαλοκώστα. Το μόνο που δεν αναφέρεται στο ποίημα του είναι η διχόνοια, ένα θέμα ευαίσθητο που ενδεχομένως ο Ζαλοκώστας το αποσιωπά για αυτόν ακριβώς το λόγο. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η σειρά με την οποία ο Ζαλοκώστας εκθέτει τα ιστορικά γεγονότα στο ποίημα του είναι η χρονολογική σειρά των ιστορικών αυτών επεισοδίων και επομένως δεν υπάρχει ζήτημα μίμησης της σειράς των ιστορικών γεγονότων στον ύμνο. Σε κάθε περίπτωση όμως η γενική εντύπωση του παραλληλισμού των 2 ποιημάτων παραμένει. Ο εθνικός χαρακτήρας του ποίηματος του Ζαλοκώστα αποτυπώνεται στον κώδικα των αξιών που προβάλλει, δηλαδή τη φιλοπατρία, τον ηρωισμό και τη θρησκευτική πίστη, παρακολουθώντας σχεδόν στροφή τη στροφή όχι μόνο τα θεματικά κέντρα, αλλά και τα ρητορικά μέσα, σχήματα λόγου, εικόνες του ύμνου του Σολομού. Μάλιστα, για να φανεί η οφειλή του στον εθνικό ποιητή, ο Ζαλοκώστας όχι μόνο ανοίγει στην προμετωπίδα, όπως είδαμε, αλλά και κλείνει το ποίημα του με την αναφορά στο Σταυρό και με το χαίρε της ελευθερίας, που αποτελεί, όπως γνωρίζουμε, την χαρακτηριστική εποδό στο
στο Σολομικό ποίημα. Χαίρε, ο χαίρε, ελευθεριά. Διαβάζω από το τελευταίο, την τελευταία στροφή του ποίηματος του Ζαλοκώστα. Σταυρού σημαία ιερά υψώθη στον αέρα. Χαίρε του Ευαγγελισμού. Χαίρε, λαμπρά ημέρα της ανεξαρτησίας. Ο χαίρε, μία σήμερα να αντύχει στον εθέρα, φωνή ελευθερίας. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στιχουργική μορφή του ποίηματος του Ζαλοκώστα, ο οποίος χρησιμοποιεί σε πεντάστιχες στροφές, 29 συνολικά, τον δημοτικό 15-σύλλαβο σε συνδυασμό με τα παιδιά του, 7-σύλλαβο και 8-σύλλαβο, αλλά στην καθαρέβουσα της εποχής. Με τον τρόπο αυτόν επαναγράφει, θα λέγαμε, τον γλωσσικά δημοτικό, αλλά μετρικά ιταλογενή στίχο του Σολομικού ύμνου στα αρχαϊστικά από πλευράς γλώσσας, αλλά και στιχουργικά μέτρα της πρώτης αθηναϊκής σχολής, στο πλαίσιο της οποίας η χρήση του ιαμβικού 15-σύλλαβου είναι συχνή, ιδίως από ποιητές όπως ο Ζαλοκώστας, και αποτελεί κατά τη γνώμη μου μία προσπάθεια στιχουργικής δημοτικοποίησης των έργων αυτών των ποιητών που επιβάλλεται από το εθνικό πατριωτικό θέμα. Βέβαια, ο έντεχνος χαρακτήρας της μιμήσεως του δημοτικού στίχου από τον Ζαλοκώστα γίνεται ιδιαίτερα αισθητός στους διασκελισμούς και στον κλονισμό της τομής που δεν συναντούμε στο δημοτικό τραγούδι. Για του λόγου μου το αληθές παραθέτω δύο ακόμη χωρία που το πιστοποιούν με αρκετά έκδηλο τρόπο. Δεν έχω το χρόνο να τα διαβάσω, όμως δεξιά στη διαφάνεια βλέπετε τα σημεία όπου εντοπίζονται αυτά τα φαινόμενα του κλονισμού της τομής και του διασκελισμού, τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν συναντώνται στον ιαμβικό 15-σύλλαβο του δημοτικού τραγουδιού. Καταλήγω με ορισμένα βασικά συμπεράσματα. Η πρόσληψη του Σολομικού έργου και δι' του ύμνου, του πιο γνωστού ποίηματος του Σολομού ενώσο ζούσε, παράγει, όπως είδαμε, πιο δραστικά αποτελέσματα στο επίπεδο της ποιητικής πράξης από την απλή δημοσίευση ή μνήα έργων του επτανήσου ποιητή σε ανθολογίες και έντυπα των Αθηνών. Η πρόσληψη αυτή αφορά τη διακειμενική συνομιλία, αμιλητική σχέση με το Σολομικό ποίημα, όπως συμβαίνει με τα παραδείγματα του Αλέξανδρου Σούτσου και του Ζαλοκώστα που σχολιάσαμε, αλλά ίσως να είναι πιο εκτενής και πιο σοφιλιασμένη. Η έρευνά μου ως προς αυτό είναι σε εξέλιξη. Σημειώνω ωστόσο εδώ τη σημαντική παρατήρηση του Νάσου Βαγενά, ότι πολλοί ακόμη ποιητές των Αθηνών, εκτός από τον Αλέξανδρο Σούτσο και τον Γεώργιο Ζαλοκώστα που παρουσίασε σήμερα, όπως η Ιωάννης Καρασούρτσας, Δημοσθένης Βαλαβάνης, Σοφοκλής Καρίδης, Γεώργιος Παράσχος, Μύρον Νικολαίδης, Παναγιώτης Πανάς, είναι αρκετοί όπως βλέπετε, γράφουν ποίηματα με τον τρόπο του Σολομού, των γνωστών εκείνη την εποχή ποίημάτων. Αυτού του είδους η έρευνα είναι σε εξέλιξη, η έρευνα αυτών των ποιητών ουσιαστικά. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι το πιο ενδιαφέρον ίσως συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε και από την παρουσίαση που έκανα σήμερα εδώ είναι ότι επιβεβαιώνεται η διαπίστωση πως η απόλυτη διάκριση ανάμεσα σε επτανήσιους και φαναριώτες δεν ευσταθεί. Προτιμότερο είναι να βλέπουμε τα πράγματα σε μια ολότητα μέσα στην οποία δίνεται επτανήσιοι όπως λόγου χάρη ο Μουστοξίδης να επικρίνουν τον Σολομικό ύμνο με κριτήρια εντελώς ανάλογα με εκείνα των Αθηναίων ή αντιστρόφως Αθηναίοι λόγοι όπως ο Γεώργιος Ψήλας να τον κρίνουν θετικά και από την άλλη φαναριώτες όπως ο Αλέξανδρος Σούτσος να γράφουν διθύραμβους παρόμοιους γλωσσικά και στιχουργικά με τον Σολομικό, αν και ο ίδιος ποιητής, όπως διαπιστώσαμε, στην έμετρη επιστολή προς τον Όθωνα, κατακρίνει, επικρίνει τον Σολομό και τον Κάλβο για τη γλώσσα, ιδιαίτερα τη γλώσσα του ύμνου στην ελευθερία.
Αποδεικτικά στοιχεία για το ότι θα πρέπει να βλέπουμε Αθηναίους και Επτανήσιους στις δύο αυτές σχολές σαν μια ολότητα, σαν κάτι ενιαίο, αποτελούν τα εξής. Η γλωσσική αντίθεση μεταξύ των δύο σχολών δεν φαίνεται να είναι τόσο ισχυρή στις πρώτες δεκαετίες της ανεξαρτησίας. Το ποιητικό ιδίωμα του Αλέξανδρου Σούτσου, όπως διαπιστώσαμε, δεν απέχει αισθητά από εκείνο του Σολομικού Ύμνου και της Οδής των Μπάιρων. Υπάρχει επίσης ένας άλλος παράγοντας που ανέδειξε αυτή η εργασία, ο στιχουργικός, ο οποίος δεν έχει επαρκώς προσεχθεί, αλλά δεν είναι διόλου αμεληταίος. Αρκεί να θυμίσω ότι ο στιχουργικά ιταλογενής ύμνος του Σολομού εκλαμβάνεται σαν τροχαϊκός δεκαπεντασύλλαβος από τους φαναριώτες, πράγμα που τον κάνει πιο οικείο στα δικά του στιχουργικά σχήματα. Από την άλλη, οι Αθηναίοι ρομαντικοί, όπως ο Ζαλοκώστας, δημοτικοποιούν τον καθαρεβουσιάνικο στίχο τους, υιοθετώντας ένα σχήμα ιαμβικού δεκαπεντασύλλαβου και των παιδιών του, εν πολλής ομόλογο με τα δημοτικοφανή στιχουργήματα ποιητών του Σολομικού κύκλου, Τρικούπης, Τερτσέτης, Πελεκάσης κλπ. Και υπάρχει επίσης στο είδος της πατριωτικής ποίησης εκείνου του καιρού μια κοινή παρακαταθήκη τρόπων, εικόνων, εκφράσεων από την οποία αντλούν ανεξαιρέτως όλοι οι κλασικορομαντικοί ποιητές ανεξαρτήτως σχολής. Σε κάθε περίπτωση, και με αυτό καταλήγω, εκείνο που προκύπτει χωρίς αμφιβολία είναι ότι ο Διονύσιος Σολωμός και πριν ανακηρυχτεί εθνικός ποιητής από το επίσημο κράτος, πράγμα που όπως ξέρουμε έγινε μετά την έλευση του Γεωργίου του Πρώτου στον ελλαδικό θρόνο, αναγνωριζόταν ως γενάρχης της εθνικής ποιήσεως από ποιητές ένθεν και ένθεν, γεφυρώνοντας στο επίπεδο της ποιητικής πράξης το χάσμα που οι κατοπινές μετά τον θάνατό του εξελίξεις άνοιξαν ή διεύρυναν μεταξύ των δύο σχολών, δηλαδή μεταξύ δημοτικής και καθαρεύουσας, συμπαρασύροντας και τις κριτικές αποτιμήσεις μας για τον ελληνικό 19ο αιώνα. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Θανασοπούλου για αυτή την εξαιρετικά λεπτομερή και ενδιαφέρουσα παρουσίασή της σχετικά με μια σημαντική πτυχή της λογοτεχνίας που συμπλέκεται γόνιμα και διαπλέκεται άρρηκτα με την ιστορία του μεγάλου του έθνους αγώνα. Επιβεβαιώστε μου σας παρακαλώ ότι με ακούτε. Ναι. Βεβαίως, ακούμε, Ανδρέα. Ωραίοτατα. Τώρα είναι η ώρα για το ακροατήριό μας. Μπορείτε να αφήσετε κάποιο σχόλιο γραπτός ή ακόμα καλύτερα να λάβετε τον λόγο, να υποβάλλετε το ερώτημά σας προς τους δύο ομιλητές ή να κάνετε τη δική σας τοποθέτηση. Έχω δει ότι έχει ζητήσει τον λόγο ο ιστορικός, ο νεαρός Κύπριος ιστορικός Σάβα Σταύρου, με ερώτημα τόσο προς τον κύριο Παπαπολιβίου όσο και προς την κυρία Θανασοπούλου. Έχει καταθέσει το ερώτημα, αλλά μας ακούει ο Σάβας και θέλει να υποβάλει το ερώτημά του και διαζώσεις χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο. Να τον καλησπέρα, ακούσουμε. Αγάπη. Καλησπέρα, με ακούτε? Καλησπέρα, Σάβας, ακούμε. Να σε χαρώ και εγώ με τη σειρά μου την Ακαδημία Αθηνών και εσένα, Ανδρέα μου, και την αγαπητή κυρία Ρασοζογόκη για την διοργάνωση και την πρωτοβουλία που πήρατε. Ευχαριστούμε θερμά. Να σε χαρώ και την κυρία Ρασοπούλου και τον κύριο Παπολιβίου, και είναι και τιμή μου που υπήρξαν καθηγητές μου. Να απευθύνω με τη σειρά των ομιλιών ένα ερώτημα στον κύριο Παπολιβίου. Κύριε καθηγητά, πώς εξηγείται το γεγονός της μη συμμετοχής, της άποψης για μη συμμετοχή των Κυπρίων στο αγώνα του 21, και γενικότερα στη στην έλλειψη γνώσεως για τα γεγονότα του Ιουλίου του 1821 τόσο στο Κυπριακό κοινό όσο και στο ελληνικό κοινό κυρίως. Και προς την κυρία Σοπούλου το ερώτημα, είχα δει ότι υπήρξε μια σύγκριση του έργου του Αλέξανδρου Σούτσου με το έργο του Σολομού για τον ύμνο στην Ελευθερία
Βλέπετε μια πρόσληψη ταυτότητας, επειδή ξέρουμε ότι ήταν επιθανήσιος ο Σολωμός και φαναριώτης ο Αλεξάνδρος Σουτσός, ορμόμενος και από τα μαθήματα που κάναμε μαζί σας για τον ρωματισμό και την επιθανησιακή σχολή και τα γνωστά, θα ήθελα μια άποψή σας περί ταυτότητος περισσότερο και ετεροχθονίας, διότι ήταν και δύο ετεροχθόνες και τα επιθανήσα και οι φαναριώτες. Ευχαριστώ θερμά. Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Παπαπολιβίου, αν θέλει να απαντήσει καταρχάς και έπειτα η κυρία Θανασοπούλου. Ναι, να ευχαριστήσω τον αγαπητό Σάβα, τον παλαιό μας φοιτητή και όπως του λέω πάντα, τον δημοφιλέστερο υποψήφιο διδάκτορα στον ελληνικό χώρο, μακράν. Η ερώτηση έχει να κάνει, αγαπητέ Σάβα, με τη διάθεση καταρχάς ημών με ύψιλο των νεοτέρων που σπουδάζεται ιστορία. Στην Κύπρο το μεγάλο ενδιαφέρον των νέων παιδιών και δικαιολογημένα είναι το 55-59, είναι το 74, είναι το τι έγινε το τραγικό εκείνο καλοκαίρι. Οπότε ελάχιστοι από τους νέους ιστορικούς ασχολούνται με το 21. Το 21 ενδιέφερε και ήταν θέμα συζήτησης μέχρι και τη δεκαετία του 1950. Δεκαετία του αγώνα της ΕΟΚΑ, έχουν γραφτεί πολλά βιβλία τότε και άρθρα σε περιοδικά, τα οποία όμως έδωσαν και υπερβολικούς αριθμούς και κατεύθυναν στρεβλά την έρευνα. Υπήρξε μια αναζωπήρωση των βιβλίων δημοσιεύσεων πριν 50 χρόνια ακριβώς, το 1971, όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο του Εμμανουήλ Πρόδοψάρτη, που είναι το τελευταίο μεγάλο βιβλίο για το 21 και την Κύπρο. Προηγουμένως, ένα πολύ καλό βιβλίο ήταν του Λοΐζου Φιλίππου το 1953, Μεταθανάτιο. Και πριν μερικές εβδομάδες έβγαλε ο Κωστής Κοκκινόφτας ένα ογκώδες βιβλίο για την Κύπρο και το 21. Πιστεύω, με την ευκαιρία αυτή των 200 χρόνων, με όσα θα δημοσιευθούν, θα αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον. Όμως το πρόβλημα υπάρχει. Λίγοι από τους νέους ιστορικούς κατευθύνονται στον 19ο αιώνα και ακόμη λιγότεροι στο 1821. Ωραία. Και η κυρία Θανασοπούλου να απαντήσει στο ερώτημα του Σάβα Σταύρου ενδεχομένως. Ευχαριστώ θερμά τον επίσης αγαπητό μου φοιτητή από τα παλιά πια Σάβα Σταύρου για αυτή την εξαιρετική ερώτηση που μου έκανε. Πράγματι, Σάβα, το σκέφτηκα κι εγώ γιατί ο διθύραμβος εις των λαών της Ελευθέρας και Δούλης Ελλάδος που γράφει ο Αλέξανδρος Σούτσος στα πρότυπα, τα στιχουργικά και σε μεγάλο βαθμό και γλωσσικά πρότυπα του ύμνου στην ελευθερία του Σολωμού, γράφεται και ή τουλάχιστον κυκλοφορεί το 1843, δηλαδή ούτε καν έναν χρόνο μετά την επίσημη, βάπτιση της μεγάλης ιδέας από τον Κολέτη στη Βουλή. Και επομένως αναρωτήθηκα αν είναι άραγε τυχαίο που ένα ποίημα το οποίο έχει στον ίδιο του τον τίτλο το θέμα του αλυτρωτισμού, λέει διθύραμβος εις των λαών της ελευθέρας και δούλης Ελλάδος. Δηλαδή είναι καθαρά ένα ποίημα για τους αλύτρωτους Έλληνες. Αν είναι τυχαίο που ο Αλέξανδρος Σούτσος το κυκλοφορεί τότε. Και νομίζω, καλέ μου Σάβα, γιατί και η δική σου ερώτηση στρέφεται, άρα και κάποιος άλλος το σκέφτηκε αυτό, νομίζω ότι έχεις δίκιο. Μπορεί ο Αλέξανδρος Σούτσος να μην είναι αλύτρωτος, γιατί κατοικεί στην Αθήνα. Οπωσδήποτε ο Σολωμός μέχρι το θάνατό του δεν έχουν ενσωματωθεί τα Επτάνησα στο ελλαδικό κράτος μέχρι το 1857 που πεθαίνει, είναι Άγγλος πολίτης. Δεν νομίζω ότι αναφέρεται ο Αλέξανδρος Σούτσος αποκλειστικά στα Επτάνησα. Νομίζω ότι αναφέρεται σε όλες τις αλύτρωτες περιοχές του ελληνισμού και φτιάχνει ένα ποίημα στα στιχουργικά και γλωσσικά πρότυπα του πρώτου εθνικού ποίηματος της ελληνικής λευτεριάς για να ξεσηκώσει, νομίζω, τις συνειδήσεις στον αγώνα πια υπέρ των αλυτρώτων αδελφών. Οπότε σε ευχαριστώ θερμότατα για τη σκέψη και την ερώτησή σου. Και εμείς ευχαριστούμε θερμά για την απάντηση, Αφροδίτη.
Έχουμε ένα σχόλιο από την Περσία Αποστόλη. Συγχαρητήρια και στους δύο ομιλητές. Για την κυρία Θανασοπούλου, εάν θα ήθελε να σχολιάσει περαιτέρω το εξαιρετικά ενδιαφέρον σχόλιο του Μουστοξίδη στην Ιταλόγλωσση επιστολή του, πως ο χαρακτήρας της ποιήσεώς του δεν είναι ελληνικός και πως πρέπει να είναι πολίτης στις ιδέες και στη γλώσσα. Ναι, ευχαριστώ πολύ Πέρσα για αυτή την παρατήρηση, υπόδειξη. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η επιστολή μου στο ξύδι, ειδικά αν λάβουμε υπόψη, δεν είχα το χρόνο να το παρουσιάσω εδώ, ότι ο ίδιος ο Μουστοξίδης το 1821, 2 χρόνια δηλαδή πριν τον ύμνο στην ελευθερία, είχε δημοσιεύσει στα ιταλικά έναν ίνο αϊγκρέτσι. Επευκαιρία της έναρξης του ξεσπάσματος της ελληνικής επανάστασης. Λοιπόν, τώρα έχουμε έναν λόγιο στα Επτάνησα που οπωσδήποτε κινείται μέσα στους λόγιους κύκλους που κινείται και ο Σολωμός και οπωσδήποτε γνωρίζει τον Σολωμό, ο οποίος έχει γράψει στα ιταλικά, στιχουργικά και γλωσσικά φυσικά, σε ξένη γλώσσα και σε ξένο ρυθμό, ένα ποίημα για τους Έλληνες επαναστάτες. 2 χρόνια μετά κυκλοφορεί ο ύμνος στην ελευθερία του Σολωμού, που ξέρουμε πως είναι η δομή του, το περιεχόμενό του, η γλώσσα του και ο ρυθμός του, και γράφει εμπιστευτικά στο φίλο του τον Παπαντόπολη, λέγοντάς του ότι δεν θεωρώ ότι η γλώσσα, αλλά ούτε και ο στίχος του ύμνου στην ελευθερία, του διθύραμβου του Σολωμού, είναι ελληνικός. Αυτό αποτελεί, νομίζω, κάτι το τρελό. Θέλω να πιστεύω ότι ο Μουστοξίδης, έχοντας διαβάσει και αυτόν τον Ίνο Μαρτσιάλε που δεν έχουμε ταυτίσει ακόμα για ποιο ποίημα πρόκειται, πάντως ενός φαναριώτη ποιητή, έχοντας τον διαβάσει, μπορεί να είναι και τα άσματα πολεμιστήρια του αδελφού του Αλέξανδρου, του Παναγιώτη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση βλέπει ότι γλωσσικά και κυρίως ιδεολογικά, αλλά και πάλι δεν εξηγείται. Δηλαδή, αν κανείς Πέρσα εξετάσει το περιεχόμενο, αλλά και τη γλώσσα των ποιημάτων που γράφουν Αθηναίοι ρομαντικοί στις πρώτες δεκαετίες, στα πρώτα χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση και κατά τη διάρκεια και στα πρώτα χρόνια τα μετεπαναστατικά, δεν θα βρει ιδιαίτερα αισθητές διαφορές από τον ύμνο στην ελευθερία του Σολωμού. Επομένως, παραμένει και για μένα ερώτημα πώς είναι δυνατόν ο Μουστοξίδης να επικρίνει με αυτόν τον τρόπο τον ύμνο στην ελευθερία. Δεν είμαι σε θέση, δεν έχω ακόμα ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει. Ωραία, ευχαριστούμε Αφροδίτη. Έχει ζητήσει τον λόγο η συνάδελφος Αλεξάνδρα Ροζοκόκη από την Ακαδημία Αθηνών για ένα ερώτημα προς τον κύριο Παπαπολιβίου και ένα ακόμα προς την Αφροδίτη Αθανασοπούλου. Σε ευχαριστώ Ανδρέα, ευχαριστώ τους δύο ομιλητές μας, ήταν εξαιρετικές οι ομιλίες. Μας άνοιξαν τα μάτια, μας έδωσαν τόσα καινούργια πράγματα να γνωρίσουμε. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπαπολιβίου. Καταρχήν θυμήθηκα το εξής, ότι νομίζω τον Ιούνιο του 2021 που οι Σαμιώτες είχαν μια επιτυχία, απέτρεψαν την απόβαση Τούρκων στο νησί τους, ενθουσιάστηκαν οι Κύπροι και πρώτος από όλους Κυπριανός της ΕΦΣ. Αν γνωρίζετε να μας πείτε κάτι για αυτόν. Και η διωγμή που έγινα στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη και λοιπά, ξέρουμε ότι ενοχοποίησαν το Σουλτάνο στα μάτια του πολιτισμένου ή του χριστιανικού κόσμου. Συνέβη το ίδιο και με τους διωγμούς στην Κύπρο. Έπαιξαν και αυτοί ρόλο, δηλαδή, στην αμαύρωσή του. Να μου απαντήσει ο κ. Παπαπολιβίου και μετά να ρωτήσω την κυρία Θανασοπούλου, να το κάνουμε κάπως έτσι. Να πω πρώτα για το δεύτερο ερώτημα, κυρία Ροζοκό, και ευχαριστώ πολύ. Είναι εντυπωσιακό, δεν το ανέφερα γιατί ήταν πάρα πολλά τα στοιχεία και τελικά πέρασε και το χρόνο που υπολόγιζα. Η Κύπρος και οι σφαγές της καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών εφημερίδων. Η Κύπρος συγκινεί πολύ περισσότερο ανάλογα με την απόστασή της, παρότι και τότε ήταν μακράν, για να χρησιμοποιήσω μια
έκφραση που μπήκε στη ζωή μας τις τελευταίες δεκαετίες. Γιατί για τον μέσο Ευρωπαίο, είτε τον Ιταλό, τον Βενετσιάνο, αλλά και τον Γάλλο, ακόμη και τον Άγγλο, λόγω του Ριχάρδου, του λεγόμενου Λεοντόκαρδου, λόγω του Σέξπιρ, λόγω των Σταυροφοριών, ήταν, λόγω της Αφροδίτης και του Αρχαίου Κλέους, ήταν ένα πολύ, από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά νησιά ή τέλος πάντων τα νησιά της Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Τα δημοσιεύματα σε ιταλικές εφημερίδες αλλά και αγγλικές, ακόμη και αμερικάνικες, είναι πάρα πάρα πολλά. Ανάλογα δηλαδή με το ύψος των σφαγών, είναι πολλά τα άρθρα. Και μάλιστα οι αριθμοί που δίνουν υπερβολικοί, φτάνουν μέχρι και τις 20.000. Αριθμοί βέβαια που δίνονται και σε υπερβολικά επίσης προξενικά έγγραφα. Αυτό είναι το ένα, πολύ εντυπωσιακό και σιγά σιγά τα αρχίσαμε να τα συγκεντρώνουμε. Κυρίως με πρώτη χώρα την Ιταλία, όπου εκεί έφταναν οι φυγάδες, δηλαδή μπορεί να έκαναν 50, 60 και 80 μέρες μέχρι αυτά στο Λιβόρνο ή ακόμη βορειότερα στην Τεργέστη. Τώρα, ως προς τον Κυπριανό, το Θησέα είναι επίσης, όπως ανέφερα, είναι τρία αδέλφια. Ο Κυπριανός, ο Θεόφιλος ή Θεοφύλακτος, Αρχιμανδρίτης, και ο Νικόλαος, που με πολύ σημαντική προσφορά, είναι στο επίπεδο του Χαράλαμπου Μάλη που ανέφερα, είναι ανήψια του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, κατάγονται και αυτοί από το Στρόβολο της Λευκωσίας και έχουν τεράστιο ρόλο και στην ανάφλεξη της Επανάστασης, αλλά και μετά στη διάρκεια του 21 με 29. Ο Μεν Θεόφιλος φτάνει στη Λάρνακα και μοιράζει επαναστατικές προκηρύξεις, γεγονός που μέρος της βιβλιογραφίας θεωρεί ότι ήταν η αφορμή για τις παγές, μια από τις αφορμές που έψαχνε ο Τούρκος διοικητής. Ο δε Κυπριανός Θησέας, ο οποίος δανείζει, ήταν έμπορος στη Μασσαλία αυτή, δανείζει ένα τεράστιο ποσό στον Αρχιεπίσκοπο και στους Επισκόπους, 220.000 γρόσια, λίγους μήνες πριν την Επανάσταση. Φτάνει ακριβώς μέσω Καστελορίζου, φτάνει στη Σίμη και εκεί τον βρίσκουν τα νέα της φαγής, δηλαδή φαίνεται ήταν είτε στην Κύπρο είτε κατευθυνόταν για την Κύπρο. Και γράφει δύο μεγάλα υπομνήματα στους Ιδραίους, το ένα τον Ιούνιο και το άλλο τον Οκτώβριο-Νοέμβρη, με τα οποία υπομνήματα του ζητάει στόλο, στρατιώτες και χρήματα για να κατευθυνθεί από το 1821 στην οργανώσει εκστρατεία να απελευθερώσει την Κύπρο. Και οι Ιδραίοι του λένε στο δεύτερο υπόμνημα, που έπαιρναν δεκάδες υπομνήματα πια, του λέει αν θέλεις όντως να βοηθήσεις την πατρίδα σου, οργανώνεται τώρα μια συνάντηση για την συνέλευση της Επιδάβρου και εκεί λέει να κατευθυνθείς και να ζητήσεις αυτά που θέλεις. Είναι από τα πρώτα σκυρτήματα και ήδη οι άνθρωποι, οι θυσίες, μαζί με άλλους φυγάδες, το Δεκέμβριο του 21 κάνουν το γνωστό υπόμνημα του λεγόμενου του Παρισιού, όπου καταγγέλνουν τις βιαιότητες και ζητούν την επέμβαση της Ευρώπης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να ρωτήσω τώρα την κυρία Θανασοπούλου. Εξαιρετικά ενδιαφέρον και για εμάς τους φιλολόγους. Εγώ βέβαια δεν είμαι καθήλυνα αρμοδία, αλλά έτσι όπως ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με το διθύραμο του Σούτσου, ένιωσα σαν έναν ανταγωνισμό προς τον ύμνο του Σολομού. Δηλαδή, ξέρουμε, ο ύμνος γράφτηκε το 23, το 24 μάλλον δημοσιεύτηκε στο Μεσολόγγι, το 25 έχουμε αυτή τη γνώμη του Ψήλα που το λέει η Εθνική Ποίηση στην Εφημερίδα των Αθηνών. Εντάσσει το Σολομό σε αυτή τη γενεαλογία, το πούμε, εθνικών ποιητών, από τον Κορνάρο, το Ρίγα, Χριστόπουλο κλπ. Και μετά έχουμε τον επόμενος είναι ο Πολυλάς το 59 που τον λέει ξεκάθαρα εθνικό ποιητή. Υπάρχει μια κόντρα Πολυλά Ζαμπέλιου για να φτάσουμε το 65 να γίνει ύμνος. Δηλαδή είδα έναν ανταγωνισμό στην ποιήση του Σούτσου που δεν το είδα στην ποιήση του Ζαλοκώστα. Στην 25η το είδα ως συμπλήρωμα
νιώθει περήφανος, του αρέσει που παίρνει τον ύμνο και πατάει πάνω σε αυτό και το συμπληρώνει, μια και ο ύμνος έφτασε, ας το πούμε έτσι, μέχρι το 23, δεν πήγε παραπέρα στα γεγονότα, αυτός φτάνει μέχρι τον Όθωνα. Τον Όθωνα. Αυτό, ναι, ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και η δική σου, μπορώ να σε λέω, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ, ναι. Η δική σου τοποθέτηση, Αλεξάνδρα, ακριβώς γιατί, και γι' αυτό απέφυγα να το ορίσω, είναι στην πραγματικότητα μία άμυλα. Θα ήθελα να αποφύγουμε τον κάπως πιο, ας πούμε, οξύ χαρακτηρισμό ανταγωνισμός, που όμως σε μεγάλο βαθμό ισχύει. Είναι μία αμυλητική σχέση, δηλαδή δεν έχει ξεκαθαρίσει, άμα κανείς πάρει και διαβάσει τον διθύραμβο του Σούτσου, δεν θα μπορεί να πει με απόλυτη σιγουριά αν πρόκειται για ανταγωνιστή ή για μιμητή. Δηλαδή δεν ξέρουμε σε αυτή τη σχέση έλξης και ενδεχομένως και απόθυσης, τέλος πάντων ανταγωνισμού, πόσο μερίδιο, πόσο ποσοστό έχει έλξη και πόσο ποσοστό έχει ο ανταγωνισμός. Γι' αυτό προτίμησα να χρησιμοποιήσω τη λέξη άμυλα, που νομίζω ότι συνθέτει και τα δύο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το στιχουργικό σχήμα που επιλέγει ο Αλέξανδρος Σούτσος, γιατί έχω δει και άλλα του ποίηματα που δεν είναι γραμμένα σε αυτό το μέτρο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το γράφει στα πρότυπα, τα στιχουργικά, του ύμνου στην ελευθερία, μόνο που για αυτόν που είναι φαναριώτης, αυτό που κάνει είναι σαν να γράφει έναν τροχαϊκό φαναριώτικο 15-σύλλαβο. Δηλαδή δεν αναγνωρίζει την ιταλική καταγωγή του στίχου του ύμνου στην ελευθερία. Αλλά δεν πειράζει. Αν κανείς συγκρίνει τα δύο αυτά ποίηματα, θα διαπιστώσει αμέσως ότι ο Αλέξανδρος Σούτσος πρώτα-πρώτα στιχουργικά μιμείται τον ύμνο στην ελευθερία του Σολομού. Από πλευράς περιεχομένου, πράγματι, Αλεξάνδρα, μπορούμε να μιλήσουμε για, πώς να το πω, μία προέκταση, μία επέκταση, γιατί ο Σολομικός ύμνος αναφέρεται συγκεκριμένα σε γεγονότα, ιστορικά γεγονότα των πρώτων 2,5 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Σούτσος στο δικό του διθύραμβο, που καλύπτει 110 τετράστιχες στροφές, αρχίζει από την αρχαιότητα και φτάνει μέχρι τον αλυτρωτισμό της εποχής του. Δηλαδή κάνει μία σύνοψη της ιστορίας του ελληνικού έθνους, όχι απλώς των γεγονότων της Επανάστασης. Άρα κατά κάποιο τρόπο αμυλάται τον εθνικό ποιητή, φτιάχνοντας ένα δικό του εθνικό ποίημα στα στιχουργικά πρότυπα και τα γλωσσικά του πρώτου εθνικού ποίηματος, που είναι ο ύμνος. Ευχαριστώ. Αυτό προσπαθούσα να πω. Ναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει τώρα η κυρία Τιτίκα Καραβία, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για ένα ερώτημα προς την κυρία Θανασοπούλου. Καταρχάς, συγχαρητήρια και στους δύο ομιλητές, και Αφροδίτη μου, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Μου άρεσε τώρα με την ευκαιρία της ερωτήσεως που τέθηκε αυτή η έννοια της άμυλας, που πολύ σωστά θέτεις, και όχι του ανταγωνισμού. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ότι μίλησες για διακειμενικότητα. Θέλω να σε ρωτήσω, εάν το θέτεις ένα, μήπως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για υπερκείμενα στην ουσία, εφόσον μιλάς για να το εξειδικεύσουμε. Αυτό είναι ένα πρώτο ερώτημα. Θεωρώ ότι η δυνατότητα για υπερκείμενα τίθεται όχι μόνο στο θέμα Σολομός και πρώτη αθηναϊκή, αθηναϊκός ρομαντισμός, αλλά και σε προγενέστερους ποιητές. Και εκεί είναι το ερώτημά μου ή η παρατήρησή μου σε συνέχεια αυτού που μας είπε πριν η Πέρσα η Αποστολή. Μήπως αυτό το «δεν είναι ελληνικό στο μοστοξίδι» θα πρέπει να το συσχετίσουμε με κάτι που έχουμε δει από μελέτη ήδη που έχει γίνει από τον Γιώργο Γραντριωμένο, δηλαδή, και κάτι που συνάγεται από το Μασαλιώτικο, τη Μασαλιώτιδα, και την απόδοση ουσιαστικά αυτού του ρυθμού, και όχι μόνο του ρυθμού, αλλά και αυτούσιων μεταφρασμένων στίχων,
Μήπως δηλαδή δεν υπάρχει ένας ανθεληνισμός, αλλά μία παρατήρηση λόγω και της γνώσης που είχε του πολιτισμικού περιβάλλοντος. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Της γνώσης που είχε τη τίκα μου ποιος, του πολιτιστικού... Ο Μουστοξίδης, μάλιστα. Όχι δηλαδή σε ένα πλαίσιο ότι είναι ένας ανθεληνικός, αλλά γνωρίζοντας όλη την επίδραση από την έλευση των Γάλλων. Ακριβώς. Και της συνάφειας που βλέπουμε μεταξύ της Μασαλιώτιδας, του ύμνου στην ελευθερία σε ορισμένα σημεία που προηγουμένως έχουν περάσει στους προσολομικούς και στη συνέχεια διακειμενικά και όχι υπερκειμενικά υπάρχουν στον ύμνο στην ελευθερία. Αυτό ήταν το ερώτημά μου. Τιτίκα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το δικό σου ερώτημα που είναι εξαιρετικό. Ναι, θα πρέπει έτσι, βλέποντάς το σε ένα πλαίσιο πιο θεωρητικό, οπωσδήποτε να δούμε πώς συγκροτείται αυτή η αμυλητική σχέση. Όπως είπα, η έρευνά μου είναι σε εξέλιξη. Πριν δηλαδή αποφανθώ τελεσίδικα αν είναι υπερκείμενα, αν είναι υποκείμενα κτλ. Πρέπει πρώτα απ' όλα, έχω την αίσθηση ότι αυτή είναι μία φλέβα. Δηλαδή δεν πρόκειται μόνο για αυτούς τους δύο ποιητές που εδώ παρουσίασα. Ήδη ο Νάσος Βαγενάς είχε παραθέσει μία σειρά από 8 ποιητές, όπου θα μπορούσαμε να βρούμε ανάλογου τύπου ποιήματα που αμυλώνται το σολομικό. Επομένως, η έρευνά μου είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Διερευνώ όσο είναι δυνατόν τα έργα τους για να ανακαλύψω ανάλογα πράγματα. Αυτό σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σου. Το δεύτερο για το Μουστοξίδη, και σε ευχαριστώ που επαναφέρεις την ερώτηση της Πέρσας ουσιαστικά, είναι πιο περίπλοκο. Και ακριβώς γι' αυτό είπα ότι επιφυλάσσομαι να απαντήσω με κατηγορηματικότητα, γιατί ο Μουστοξίδης, όπως και βέβαια ο Διονύσιος Σολωμός, ήταν λόγοι, ήταν πνευματικοί άνθρωποι που ανέπνεαν σε ένα πολύ πιο ευρύ πολιτισμικό περιβάλλον που οπωσδήποτε εκτείνεται μέχρι τη Γαλλία και πέρα από εκείνη, δηλαδή αφορά ιδέες του διαφωτισμού με τις οποίες γαλουχήθηκαν, από τις οποίες ξεσπάει η Γαλλική Επανάσταση και όλη αυτή η ιστορική εξέλιξη μετά που φέρνει τον Ναπολέοντα και τους Γάλλους Δημοκρατικούς στα Επτάνησα, οπωσδήποτε έχω ανακαλύψει ποίημα του Μάτεση που είναι προγενέστερο του ύμνου, μέσα από το οποίο ο Μάτεσης προσκαλεί και προκαλεί τον Σολωμό να γράψει έναν ύμνο εις την ελευθερία των Ελλήνων. Δηλαδή, οπωσδήποτε μπορούμε να δούμε τα πράγματα όχι μόνο προς το μέλλον του ύμνου, δηλαδή μεταγενέστερα από τον ύμνο ποίηματα, αλλά και προγενέστερα, να μιλήσουμε για την προϊστορία του ύμνου. Εγώ σήμερα, στο πλαίσιο των 25 λεπτών που είχα στη διάθεσή μου, επέλεξα να μιλήσω για την επίδραση του Σολωμικού ύμνου σε ποίηματα Αθηναίων Ρομαντικών, αλλά οπωσδήποτε το πεδίο της έρευνας είναι πολύ πιο ευρύ. Επομένως, έχετε δίκιο και οι δυο σας να θέτετε αυτή την παρατήρηση για το Μουστοξίδη. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, γιατί κυρίως γιατί με τον τρόπο σου ανατρέπεις την έννοια ή ανοίγεις μία ανατροπή στην αντιπαλότητα και βλέπουμε πώς η φαινομενική αντιπαλότητα καταλύεται στην πράξη, στην ποιητική πράξη. Αυτός ήταν ο στόχος μου, αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό ακόμα να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό που λέει η Τιτίκα. Και πρέπει να πω ότι δεν είμαι η πρώτη που υποψιάζομαι ότι αυτή η απόλυτη διάκριση με την οποία πολλές φορές κάνουμε τις κριτικές παρατηρήσεις μας για τον Επτανησιακό και τον Αθηναϊκό Ρομαντισμό δεν ευσταθεί. Πρέπει να δούμε το πράγμα ως μια ολότητα. Δεν είμαι η πρώτη που το λέω. Το έχει πει ο Νάσος Βαγενάς, το έχει πει ο Ευρυπίδης Γαραντούδης η Επτανήσι και ο Σολωμός. Απλώς αυτό που εγώ εντοπίζω είναι σαν να δίνω ένα ακόμα τεκμήριο πάνω στα τεκμήρια που έχουν ήδη προγενέστεροι μελετητές
πει γιατί συνδυάζω τη γλώσσα με τη στιχουργία, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο και ο ίδιος ο Σολωμός υπογραμμίζει στις σημειώσεις στον ύμνο, αλλά το υπογραμμίζουν και οι φαναριώτες. Αν υπάρχει κάποια αντιπαλότητα, θα την έλεγα, θα την εντόπιζα σε στιχουργικό επίπεδο, που δεν είναι πάλι αντιπαλότητα. Είναι περισσότερο μια σύνθεση παρά μια αντίθεση. Και αυτή η διαλεκτική σχέση μεταξύ των ποιητών που έρχονται από τα Επτάνησα με όλη αυτή την πλούση πνευματική τους και πολιτισμική τους σκευή, και κατά κάποιο τρόπο συγκλίνουν με τους φαναριώτες Αθηναίους Ρωματικούς, που έρχονται επίσης από μια πολύ ευρεία πνευματική και πολιτισμική περιοχή, είναι νομίζω το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ότι έχουμε μια σύγκληση όπου ο καθένας διατηρεί την ταυτότητά του, αλλά οι δύο γίνονται κάτι πιο σύνθετο. Γίνονται ένα όλον. Αυτό τουλάχιστον προσπάθησα να πω. Έχουμε ένα ακόμα σχόλιο από την κυρία Αποστολή. Δεν ξέρω αν θέλει να αναλάβει μάλλον η ίδια τον λόγο φωνητικά και να υποβάλει το ερώτημά της προς την κυρία Αθανασοπούλου. Ένα επιπρόσθετο ερώτημα. Καλησπέρα και από μένα. Απλώς ήθελα να μας πεις, Αφροδίτη, τι έχεις εντοπίσει. Εντάξει, δεν είναι το αντικείμενό μου, γι' αυτό επειδή θα με ενδιαφέρει να μας πεις τι έχεις εντοπίσει στα κείμενα και σε σχέση με την κριτική που ανέφερες στο πεδίο της γλώσσας ως προς τον Σολωμό και ως προς τις σχέσεις των δύο σχολών, πέραν της παραμέτρου. Δεν ακούγομαι καλά. Ναι, προσπαθώ να σε ακούσω, γιατί δεν, ο δικός μου ο ήχος μπορεί να φταίει. Πες. Πέραν της παραμέτρου της διάκρισης δημοτικής καθαρεύουσας, αν δείτε και το ζήτημα της ιταλικής γλώσσας των Επτανησίων. Βεβαίως. Μήπως και γι' αυτό δεν τους θεωρούν Έλληνες λόγω της Ιταλιανιτά. Ακριβώς. Πέσα, έχεις δίκιο. Νομίζω δηλαδή ότι έχω πια την αίσθηση, μετά από το ψάξιμο που έχω κάνει, τη μελέτη που έχω κάνει μέχρι τώρα, ότι όπου σε κριτική για τον ύμνο του Σολωμού ή για άλλο έργο του, ειδικά από μη Επτανήσιους, αναφέρεται η λέξη ζακυνθινή τύπη, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ιταλιανιτά. Πρέπει να καταλαβαίνουμε ιταλισμοί. Έχω την ισχυρότατη υποψία, που είναι πια σχεδόν βεβαιότητα, ότι όπου βρίσκουμε τον όρο ζακυνθινή διάλεκτος ή ζακυνθισμή, δεν ξέρω πώς, αναφέρονται σε ιταλισμούς. Εκείνο που τους χτυπά τρομερά στα αυτή είναι όχι απλώς μια γλώσσα που... Εγώ δεν νιώθω ότι το λόγιο ύφος της γλώσσας του Σολωμού στον ύμνο αυτής της δημοτικής, που όμως είναι μια λόγια δημοτική, απέχει τόσο πολύ από τη γλώσσα του Αλέξανδρου Σούτσο στο Διθύραμβο. Αν τα βάλεις κοντά-κοντά, δεν διαφέρουν γλωσσικά. Δεν είναι στη γλώσσα. Νομίζω ότι τους χτυπάει τρομερά ο ρυθμός. Είναι στη στιχουργία. Είναι στη συνείζηση. Είναι στα ιταλικά μέτρα που εισάγει ο Σολωμός μέσα από τα έργα του στα χρόνια τα μετεπαναστατικά και τα επαναστατικά. Αυτό τους χτυπάει πάρα πολύ στα αυτοί, γιατί αυτοί έχουν μια εντελώς άλλη στιχουργία. Μετά βλέπουν και κάτι τύπου ζακυνθινούς, που φυσικά δεν είναι αμαθείς, γνωρίζουν επίσης τα ιταλικά και τα γαλλικά και καταλαβαίνουν αμέσως ότι αυτός ο τύπος προέρχεται από τα βενετσιάνικα, οπότε νιώθουν ότι ο ύμνος είναι ξενικός. Δεν έχει ελληνικό χαρακτήρα. Αυτό νομίζω συμβαίνει. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι τον μιμούνται. Ή τον μεταποιούν. Ο Ζαλοκώστας δηλαδή παίρνει την πρωτομετωπίδα Σολωμός. Στην τελευταία του στροφή Σολωμός με το χέρι της ελευθερίας. Μέσα στο ποίημα, μα διαβάσουμε, υπάρχουν εικόνες που είμαι βέβαιο ότι τις παίρνει έχοντας διαβάσει τον ύμνο στην ελευθερία. Αλλά τι κάνει. Χρησιμοποιεί ένα άλλο στιχουργικό σχήμα, δηλαδή ιαμβικό 15-σύλλαβο με τα παιδιά του, δηλαδή δημοτικοποιεί ουσιαστικά στιχουργικά το ποίημα του, αλλά το γράφει στην καθαρεύουσα. Επομένως,
Είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το ζήτημα των μεταποιήσεων του πρώτου εθνικού ποίηματος της ελληνικής κλεπτεριάς, που νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν πριν γίνει εθνικός ύμνος ο ύμνος. Όλοι το αναγνωρίζουν και στα Επτάνησα και στην Αθήνα ότι είναι ο ύμνος στην ελευθερία. Δηλαδή στο επίπεδο της ποιητικής πράξης, το πρώτο εθνικό ποίημα της ελληνικής ελευθεριάς στο οποίο αναφέρονται είναι ο Σολομικός ύμνος. Νομίζω. Ευχαριστούμε θερμά, Αφροδίτη. Έχουμε και δύο επενετικά σχόλια από τον κύριο Χρήστο Γκόλιαρη και για τον κύριο Παπαπολιβίου και για την κυρία Θανασοπούλου. Ευχαριστούμε θερμά. Ήταν πράγματι εξαιρετικές, καθηλωτικές και μεστές νοήματος και οι δύο ανακοινώσεις. Κάποιο άλλο ερώτημα ή κάποια άλλη τοποθέτηση από όσους και όσες μας παρακολουθούν? Μπορείτε να μεταφέρετε γραπτό στο μήνυμά σας ή φωνητικά. Νομίζω, αν με επιτρέπετε, ένα σχόλιο ότι από την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανακοίνωση του κυρίου Παπαπολιβίου με τις πάρα πολύ συχνές και πυκνές αναφορές προς ιερωμένους στην Κύπρο, ανοίγεται μια μεγάλη συζήτηση για ένα ακόμα αμφιλεγόμενο θέμα όσον αφορά στο 1821, το οποίο έχει να κάνει με το ρόλο του κλήρου, τόσο για την προετοιμασία όσο και για την διεξαγωγή της Επανάστασης. Δεν ξέρω αν ο κ. Παπαπολιβίου έχει να κάνει κάποιο ευρύτερο σχόλιο για τον ρόλο του κλήρου, του ιερού κλήρου στην Επανάσταση του 1821, καθώς έχουν γραφεί πάρα πολλά, πολλά από τα οποία είναι και αντικρουόμενα. Έχουμε διαβάσει, για παράδειγμα, κριτικές ένθεν και ένθεν από δύο διμαχόμενες ιστορικές πλευρές για το κρυφό σχολείο. Μια μεγάλη συζήτηση και αν υπήρξε και αν δεν υπήρξε ιστορικά αυτή η αναφορά στο κρυφό σχολείο και ο ίδιος ο εντός εισαγωγικών θεσμός του κρυφού σχολείου. Επομένως, δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε κάποιο ευρύτερο σχόλιο, κύριε Παπαπολιβίου. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που προσπαθείς να ανοίξεις, αγαπητέ Ανδρέα. Είναι όντως από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια της Εθνεγερσίας και βέβαια και από τα πιο καυτά ζητήματα για την βιβλιογραφία, κυρίως των προηγούμενων δεκαετιών. Όπως όλα τα μεγάλα ζητήματα, έχουν διαφορές, έχουν τις τοπικότητες, αλλά έχουν να κάνουν και με τις προσωπικότητες. Η Κύπρος έχει αρκετές ιδιομορφίες. Κυριότερη, την είπα και έστω πολύ πολύ γρήγορα, είναι το αυτοκέφαλο. Αυτό σημαίνει ότι έχει σχέση με τον Πατριαρχή, αλλά και το Πατριαρχείο, όπως και με τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες εκκλησίες της Ανατολής, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Ο Κύπριος Αρχιεπίσκοπος, ειδικά από τις αρχές του 17ου, από τα μέσα του 17ου αιώνα, έχει ιδιαίτερη δύναμη και αυτό προσωποποιείται και στον Κυπριανό. Υπάρχουν συνάδελφοι που υποστηρίζουν, λίγο πολύ χαρακτηρίζουν τον Κυπριανό ως μικρό σουλτάνο και προσπαθούν να αποδώσουν στην εκτέλεση του από τον Κουτσούκ Μεχμέτ ουσιαστικά την προσπάθεια από τους Τούρκους της Κύπρου εκτοπισμού του ως αρχιεπισκόπου από την Οθωμανική εξουσία, σε εισαγωγικά, χωρίς να εξηγούν βέβαια το γιατί, όπως είπα και στην εισήγησή μου, μαζί με τον Κυπριανό καρατομείται και ο απλός ιερέας από ένα μικρό χωριό της Πάφου, την Τίμη. Από εκεί και πέρα υπήρχε βοήθεια από την Εκκλησία Οικονομική, από την Κυπριακή Εκκλησία. Είναι, νομίζω, τουλάχιστον η δική μου σχόλη σκέψης ιστορικής έρευνας. Δεν μπορούμε να τα τσουβαλιάζουμε όλα. Δηλαδή, επειδή ο Πατριάρχης έκανε τον αφορισμό τον Μάρτιο του 23, δεν σημαίνει ότι θα τον προσυπέγραφαν ή επειδή τον προσυπέγραψαν αυτοί που τον προυπέγραψαν, αυτό ακουμπά όλο τον κλήρο.
Πολύ σύνθετο το ζήτημα. Να πούμε και μόνο ότι η πλήστη Κύπρη που σπούδαζε πιθανότατα ο Κυπριανός ήταν, είχαν πάρει στο φιλολογικό γυμνάσιο της Μύρνης. Ο Κυπριανός αποδεικνύεται ένας, στην αντιπαλότητα των προεπαναστατικών χρόνων, ένας προοδευτικός αρχιεπίσκοπος. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που νομίζω θα ήθελε ένα μεγάλο κύκλο διαλέξεων, αγαπητέ Ανδρέα. Η δική μου η άποψη, νομίζω να μείνουμε σε αυτό, είναι ένα σύνθετο ζήτημα, όπου και η κυπριακή περίπτωση είναι ακόμη πιο περίπλοκη. Είναι όντως ένα ακαθόδες ζήτημα, περίπλοκο, με πάρα πολλές πτυχές να μελετηθούν. Ίσως τώρα δώσαμε και μια καλή ιδέα σε συναδέλφους, ιστορικούς που θα ήθελαν να ασχοληθούν με αυτό το πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο ζήτημα μέχρι και τις μέρες μας. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θα ήθελε να υποβάλει κάποιο ερώτημα προς τους δύο ομιλητές ή να κάνει κάποια τοποθέτηση. Βλέπω και ένα μήνυμα από τον κύριο Νίκο Νικογιάννη. Ένα άλλο ενδιαφέρον κεφάλαιο είναι η σχέση της φιλικής εταιρείας με τον τεκτονισμό, λέει ο κύριος Νικογιάννης. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους δύο ομιλητές θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο, ενδεχομένως ο κύριος Παπαπολιβίου. Και όσοι άλλοι έχετε κάνει. Συμφωνούσα ότι είναι ενδιαφέρον κεφάλαιο. Αν έχετε κάποια άλλα ερωτήματα τα οποία θέλετε να υποβάλλετε στους δύο ομιλητές ή κάποια τοποθέτηση που θα θέλατε να κάνετε, παρακαλώ ελεύθερα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την καταγραφή των μηνυμάτων, αλλά και να μας κοινολογήσετε τις σκέψεις σας φωνητικά. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα, τότε μπορούμε να κλείσουμε σιγά σιγά αυτή την πολύ σημαντική και πολύ ενδιαφέρουσα σύνοδο της λογοδημίας με τις δύο εξαιρετικά λεπτομερείς και καθηλωτικές, το έχω πει και το επαναλαμβάνω, τηλεδιαλέξεις του κυρίου Παπαπολιβίου και της κυρίας Αθανασοπούλου. Ο λόγος στην Αλεξάνδρα Ροζοκόκη για ένα καταληκτήριο σχόλιο. Και αν μου επιτρέπετε, θέλω και εγώ κάτι να πω. Ίσως να το πω τώρα πριν η Αλεξάνδρα κάνει το καταληκτήριο. Ακούμε εσένα και στο τέλος. Θέλω θερμά, θερμά να ευχαριστήσω, νομίζω διερμηνεύω και τον Πέτρο, για την εξαιρετική δεξίωση της δουλειάς μας από εσάς, τους διοργανωτές της λογοδημίας, και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συμμετέχοντες αυτής της σειράς διαλέξεων, όχι μόνο σε αυτούς που έκαναν τις παρατηρήσεις, αλλά και αυτούς που έμειναν βουβοί και παρακολούθησαν μέχρι τώρα. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την πολύ, νομίζω, ζεστή και επικοδομητική σειρά διαλέξεων. Αυτό ήθελα απλώς να πω. Εμείς ευχαριστούμε θερμά τόσο τον κύριο Παπαπολιβίου όσο και εσένα, Αφροδίτη, που ήσασταν μαζί μας για αυτές τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες διαλέξεις. Γίναμε όλοι σοφότεροι και το λέω κυριολεκτικά, γιατί μάθαμε απόψε και για την ελληνικότητα της Κύπρου που δεν θέλω να πιστέψω ότι αμφισβητείται ακόμα από κάποιους, από ορισμένους κύκλους, αλλά και για τα λογοτεχνικά της Επαναστάσεως, που είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος της όλης σκέψης και του προβληματισμού σε σχέση με το 1821. Δεν ξέρω αν ο κ. Παπαπολιβίου θέλει να κάνει κάποιο καταληκτήριο σχόλιο και θα δώσω το λόγο στην κυρία Ροζοκόκη για το δικό της. Όχι, απλώς να ευχαριστήσω και εγώ. Ήταν ένα πολύ όμορφο βράδυ, 15 μέρες πριν ακριβώς από την επετειακή συμπλήρωση των 200 χρόνων, με ένα πολύ ζεστό και φιλικό ακροατήριο. Και ελπίζω να βγουν από αυτή την απόψινή την συζήτηση, γιατί είδαμε πολλούς φοιτητές και φοιτητριές μας να την παρακολουθούν και δουλειές από νέα παιδιά. Αυτό θα είναι μεγαλύτερη προσφορά που θα κάνει η 200ετηρίδα στην ελληνική βιβλιογραφία, τόσο της ιστορίας όσο και στα της λογοτεχνίας.
Ακριβώς, νομίζω και εγώ ότι δώσαμε και πολλές πληροφορίες, δώσατε μάλλον και πολλές πληροφορίες προς τους φοιτητές, αλλά και έμπνευση να συνεχίσουν την έρευνα και να αναζητήσουν νέες οδούς απαντήσεων που μπορούν να μας οδηγήσουν σε ασφαλέστερες απαντήσεις για πολλά ανοιχτά ακόμα ζητήματα της έρευνας που αφορούν στο 1821. Προτού δώσω το λόγο στην Αλεξάνδρα για το καταληκτήριο σχόλιο, βλέπω ένα ερώτημα του κυρίου Νίκου Νικογιάννη προς την κυρία Θανασοπούλου. Ποια ήταν η μακρινή καταγωγή των προγόνων του Σολομού? Ήταν Βενετοί, Βενετσιάνοι, Κρήτες? Αν μπορείς να μας κάνεις μια διευκρίνηση. Κρητικοί. Έφυγαν μετά το 1669 όταν έπεσε η Κρήτη στους Οθωμανούς και ανέβηκαν στα Επτάνησα. Ήταν κρητική η ρίζα των Σολομών. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αλεξάνδρα. Ωραία. Έχουμε ένα ακόμη ερώτημα, μου επιτρέπεις, Αλεξάνδρα, ναι, από την κυρία Κωνσταντίνα Αναγνώστη, η οποία θα ήθελε να ρωτήσει αν γνωρίζουμε την επίδραση της ποίησης στην πλατιά μάζα του ελληνισμού. Και αν υπήρχε τέτοια επίδραση, με ποιους τρόπους έγινε. Τότε το 21. Ναι, τότε λέει, τότε, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό ερώτημα που θα μπορούσε έτσι να το συζητάμε για κάποια ώρα. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι πολλοί ποιητές απίκυλαν τα ποίηματά τους, εννοώ υπεθρίως, σε συνάξεις. Ας πούμε τάσματα πολεμιστήρια του Παναγιώτη Σούτσου, κάτω από ένα δέντρο στο Ναύπλιο. Δηλαδή μας δίνει λίγο στην αρχή το σκηνικό. Θεωρώ ότι την εποχή εκείνη, ναι, πρέπει να είχαμε δημόσιες απαγγελίες πατριωτικών ποιημάτων, εννοείται. Δεν νομίζω ιδιαίτερα άλλου τύπου ποιημάτων, λυρικών, ερωτικών κτλ. Αλλά οπωσδήποτε πατριωτικών. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ποιοι τα άκουγαν. Νομίζω ότι οι απαγγελίες αυτές γίνονταν σε άστη, έστω και αν ήταν μικρές οι πόλεις, το Ναύπλιο ήταν μικροσκοπικό, η Αθήνα μικροσκοπική, όμως όχι στο ύπαιθρο. Ουσιαστικά πρέπει να τις άκουγαν άνθρωποι που κατοικούσαν σε, ας πούμε, αστικά κέντρα. Το αν έφταναν μέχρι τους αγωνιστές είναι ένα ζητούμενο. Πάντως, οπωσδήποτε, το γεγονός ότι ο ύμνος στην ελευθερία εκδόθηκε μέσα στο Μεσολόγγι, νομίζω είναι δηλωτικό. Κάτι σημαίνει. Από την άλλη, οι πατριωτικές οδές του Κάλβου, για παράδειγμα, κυκλοφόρησαν μόνο, εκδόθηκαν στο εξωτερικό, στη Γενέβη και στο Παρίσι. Επομένως, αφορού το κοινό ήταν η φιλελληνική κύκλη της Ευρώπης. Άρα έχει σημασία και πού κάθε ποιητής δημοσίευε τα κείμενά του, τα ποίηματά του, όμως οπωσδήποτε η ποίηση τότε έφτανε σε, δεν θα έλεγα, δεν ξέρω πόσο πλατιές ήταν οι μάζες, πάντως έφτανε σε σύνολα ανθρώπων και ήταν πολύ δραστική. Ήταν δραστικοί οι ποιητές, ήταν οι αγωνιστές που αντί να έχουν το καριοφύλι, είχαν την πένα τους και το χαρτί τους και η ποίησή τους ήταν στην υπηρεσία της Επανάστασης. Σίγουρα να θυμηθούμε και το Θούριο του Ρήγα πριν από την Επανάσταση, πόσο μίλησε. Και γινόταν μάλιστα και ιδιωτικές, μυστικές συναντήσεις όπου τραγουδούσαν τον ύμνο, όπως έχει μαρτυρηθεί στην Κωνσταντινούπολη, λίγο πριν από την κήρυξη της Επανάστασης, λίγο πριν δηλαδή, νομίζω λίγο πριν τον Ιανουάριο του 21 έχουμε μια τέτοια συνάντηση, σε σπίτι σπουδαίου στα Θεραπιά, νομίζω του Δημητρίου Μάνου, όπου εκεί σιγοτραγουδήθηκε ο ύμνος. Ή επίσης πολλοί ποιητές, ας πούμε του Σολομικού κύκλου, όπως ο Τερτσέτης, όπως ανέφερα, ή ο Πελεκάσης, αλλά και άλλοι, ο Σπυρίδων Τρικούπης, γράφανε ποίηματα σε ιαμβικό 15-σύλλαβο, σαν να ήταν δημοτικά, με θέματα, ακόμα και ερωτικές ιστορίες, που όμως διαδραματίζονταν σε περιβάλλοντα αγωνιστών, σουλιωτών κλπ. Δηλαδή, γράφονταν από τους επώνυμους, τους σπουδαγμένους, τους γραμματιζούμενους ποιητές,
τραγούδια, ποίηματα που να ακούγονται σαν τα δημοτικά. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για την απήχησή τους, ότι ήθελαν να έχουν την απήχηση που είχαν τα δημοτικά τραγούδια. Ήταν εξαιρετικό το ερώτημα της κυρίας. Ωραία. Αλεξάνδρα, θες να κάνεις το καταληκτήριο σχόλιο τώρα? Δύο-τρεις κουβέντες θα πω κι εγώ για να κλείσω. 200 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση. Μια επανάσταση μετά από μακραίωνη δουλεία, με ταπεινώσεις, καταπιέσεις, διωγμούς. Απέναντι σε μια ισχυρή αυτοκρατορία που έβρισκε εξίσου ισχυρούς υποστηρικτές. Σε μια αυτοκρατορική και μοναρχική Ευρώπη της Ιερής Συμμαχίας, που είχε εξέλθει από τον εφιάλτη των Ναπολεοντίων πολέμων και αναζητούσε την ησυχία της, με διάθεση να καταπνίγει κάθε εθνική εξέγερση. 9 χρόνια σκληρών αγώνων, από τις 24 Φεβρουαρίου του 1921, όταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κήρυξε την έναρξη της Επανάστασης, μέχρι την 3η Φεβρουαρίου 1830, όταν υπογράφτηκε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου για ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μια σπουδαία διπλωματική επιτυχία του Ιωάννη Καποδίστρια. 9 χρόνια με επιτυχίες, αποτυχίες, ηρωισμούς, θυσίες, ισχυρούς κλειδονισμούς. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης αναδείχθηκαν ιδανικά όπως φιλοπατρία, πίστη στην ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, άδολος πατριωτισμός, αντρία. Ανεφάνισαν και ελαττώματα όπως εγωισμός, φιλαρχία, υποκρισία, προδοσία, δουλοπρέπεια. Ζωές, περιουσίες τρανταχτές και καριέρες ζηλευτές αγνών πατριωτών προσφέρθηκαν σφάγια στο βωμό για μια ελεύθερη πατρίδα. Η Ελληνική Επανάσταση διδάσκει για όσους θέλουν να την γνωρίσουν από κοντά. Έχει μυθοποιηθεί και απομυθοποιηθεί. Ένα είναι σίγουρο. Όσοι σήκωσαν τα όπλα ενάντια σε μια δεσποτική Οθωμανική Αυτοκρατορία, το έκαναν επειδή δεν ήταν ή δεν ήθελαν πλέον να ζουν ως προσκυνημένοι. Ήθελαν να ζήσουν ελεύθερα, με ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να διαφεντεύουν τους εαυτούς τους και τις ζωές των οικείων τους, να εξασφαλίσουν για τα παιδιά προκοπή και μόρφωση. Το επαναστατικό Ιαχαϊκό Διευθυντήριο διετράνωνε σε δήλωσή του στις 26 Μαρτίου 1821 προς τα Χριστιανικά Βασίλεια της Ευρώπης. Εμείς, το ελληνικό έθνος των χριστιανών, βλέποντες ότι μας καταφρονεί το Οθωμανικό γένος και ότι σκοπεύει όλεθρον εναντίον μας, πότε με ένα και πότε με άλλον τρόπο, αποφασίσαμε σταθερώς ή να πεθάνομεν όλοι ή να ελευθερωθώμεν. Και γι' αυτό βαστούμε τα όπλα στα χέρια, ζητώντας τα δικαιώματά μας. Και ο Γιώργος Τερτσέτης επαναλαμβάνει σε λόγους του για την 25η Μαρτίου το 1869 και 1870. Ο πόλεμος της Ελλάδας ήταν πόλεμος τυραννουμένων κατά τυραννούντων, πόλεμος χριστιανών κατά ασεβών, πόλεμος ηθαγενών κατά άλλων φύλων. Δεν είναι έθνος όταν είναι υπήκον άλλου έθνους, όταν κυριαρχείται από αναρχία ή δεσποτισμό. Μια φυλή πάβει να είναι άξια έθνους εάν καταδυναστεύεται από ξένο κράτος. Είναι ωραία η ευγνωμοσύνη και η ευσέβεια που υψώνει μνημεία σε επιφανείς νεκρούς. Καλό σας βράδυ, μέχρι την επόμενη φορά. Εξαιρετικά. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε θερμά τους δύο ομιλητές και πάλι, τον κύριο Πέτρο Παπαπολιδίου και την κυρία Αφροδίτη Αθανασοπούλου για αυτή την εξαιρετικά μεστή σύνοδο της λογοδημίας. Θυμίζω ότι η επόμενη σύνοδος είναι προγραμματισμένη για τις 7 Απριλίου στις 5 η ώρα με θέμα Θουκυδίδης και Ερντογάν. Η Ιεροσιλία είναι βέβαια αυτός ο παραλληλισμός, αλλά θα πάρουμε μαθήματα διεθνών σχέσεων από το παρελθόν με ομιλητές τους συναδέλφους Μελίνα Ταμιολάκη του Πανεπιστημίου Κρήτης και Βασίλη Λοτσάκη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ευπρόσδεκτοι, ευπρόσδεκτες, ξανά σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα και στηρίζετε τη λογοδημία. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Και εμείς εσάς.